Τα δίνω τα δυνατά. Πολύ. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γκαντεμίδη Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Τον κύριο Ιωάννη Ράταπλαν Διτσιράπη στο production. Την κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έναν εξωγήινο επωνόματι Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και ένα γήινο, ο Θεός να τον κάνει γήινο, Γρηγόριο Κόκκινο. Ό,τι πιο γήινο και νορμάλ υπάρχει στην εκπομπή είναι δίπλα μου. Το τι είναι δίπλα μου θα το μάθετε σε λίγο, θα το εξηγήσουμε και θα το πούμε. Το προλογίσαμε τις προηγούμενες μέρες. Να πω ότι μάθε λίγο αν τελείωσε ο διαγωνισμός για τις προσκλήσεις για το σινεμά. Το κάνουμε ζωντανό στην αέρα, συγχωρέστε με. Μάθε λίγο, πάρε λίγο την Έλλη και αν τις έχουμε δώσει όλες να μην κληρώσω, γιατί γράφει μέχρι Πέμπτη εδώ και φταίω εγώ. Λοιπόν, 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κάτι καινούριο έκανε pop στο Golden Hall. Ναι, άνοιξε Vodafone Pop Store στο Golden Hall. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά τα έχει όλα. Σε περιμένει για να χαίρεσαι απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτηση και στο Golden Hall και φυσικά στις 28 Νοεμβρίου θα έχει pop-inning party με δώρα και εκπλήξεις. Μην ξεχαστείτε, Σάββατο, αύριο δηλαδή, 28 Νοεμβρίου, ραντεβού εκεί. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα αθλητικά. Αλλά τα ωραία και σημαντικά κατά την ταπεινή μου εκτίμηση δεν είναι μόνο αθλητικά, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να δείχνουμε πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς αυτός ο τόπος δεν έχει καμία ελπίδα. Η ελπίδα του τόπου είναι δίπλα μου από τα παιδιά εκείνα τα οποία πραγματικά είναι μαχητές της ζωής, τους ζηλεύω, πραγματικά το ζηλεύω το Στελάρα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος χρόνια πολλά για χτες, Στέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μικρόφωνο εδώ κοντά, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι 20 ετών. Είναι φοιτητής. Είναι αθλητής. Είναι κολυμβητής, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με ναι. Διακρίσεις. Έχει ένα. Η μητέρα φύση δυστυχώς του στέρισε το δικαίωμα το οποίο θεωρούμε όλοι εμείς φυσιολογικό να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να περπατήσει. Παρ' όλα αυτά, όποτε μα όποτε και αν τον έχω συναντήσει, είναι με το χαμόγελο, είναι κοινωνικότατος, πάει στο πανεπιστήμιο σχολή του κανονικά, αθλείται κανονικά. Αν τυχόν και τον πάρω σε ώρα προπόνησης, ακούω καντήλια γιατί τον πήρα σε ώρα προπόνησης. Με κολαντρίζει όποτε παίζουν οι ομάδες καρδιάς μας. Άλλη ομάδα αγαπάει αυτό. Πάοξης είσαι. Πάοξης. Γρία είμαι εγώ, εντάξει, σκοτωνόμαστε γι' αυτά, αλλά είναι από αυτούς που νιώθουν πραγματικά. Αλλά έχει την ατυχία να βρίσκεται μπροστά στην χαμήλωση λίγο τη μουσική και δεν είναι ούτε για να φτιάξω ατμόσφαιρα ούτε για τίποτα. Δεν θα σας ζαλίσω πολύ με το Στέλιο, ειλικρινά. Απλά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, αν λίγο βγάλει κάτι από αυτό που έχει μέσα του, όχι από αυτά τα περίεργα, τα άσχημα, τα ανισόρροπα, τα και εγώ δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία περισσεύουν από όλους μας. Άλλον μισό ευρώ, σε άλλον έναν, σε άλλον δύο, σε άλλον δέκα, σε άλλον χίλια. Η ζωή μας θα ήταν πολύ καλύτερη αν εξαντλούσαμε, ό,τι άνθρωποι κι αν είμαστε, ό,τι χαρακτήρα κι αν έχουμε, την ανθρωπιά μας, χωρίς να το μαθαίνει πολλοίς κόσμος, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε και να δώσουμε τη βοήθειά μας. Να δείξουμε ότι μπορούμε. Και να σταθούμε στα πόδια μας και να σταθούν κάποιοι άλλοι. Γιατί θα πρέπει να το θυμάστε πάντα, όταν ο Στέλιος είναι καλά, μπορώ να είμαι καλά κι εγώ.
Όταν εγώ είμαι καλά, μπορεί να είναι και ο Στέλιος καλά. Και αυτό πάει λέγοντας, είναι μια αλυσίδα, την οποία ελπίζω κάποια στιγμή να την καταλάβουν και οι τελευταίοι από αυτούς οι οποίοι μπορεί να μας ακούνε. Η εκπομπή μπορεί να είναι σατυρική, μπορεί να είναι γεμάτη ίντρικα, μπορεί να είναι γεμάτη από απίθανους ακροατές, από άξιους παρουσιαστές, αλλά είναι υποχρεωμένη όποτε παρουσιάζεται πρόβλημα να το κοινοποιεί. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι, και το είδαμε Στέλιο πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, θέλω να πω δύο πράγματα με το Στέλιο και από εκεί και πέρα δεν θα το κρατήσουμε παραπάνω, ειλικρινά. Πάνω από 5 λεπτά δεν πρόκειται να μιλήσουμε, γιατί εδώ δεν είμαστε για να επαιτούμε, είμαστε για να απαιτούμε, όχι από εσάς, από αυτούς που πρέπει, και εσείς φυσικά μέσω ημών. Λοιπόν, Στέλιο, πολλά είπα, γνωστή γλωσσοδιάρια. Καταρχήν, τα στοιχεία του Στέλιου του Σέκερη είναι εδώ πέρα στο σταθμό. Θα είναι και το τηλέφωνό του. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει. Για να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει. Μέχρι πριν από 2 χρόνια, όταν κάποιος θέλει να πάρει αναπηρικό αμαξίδιο, χρηματοδοτούταν εξ ολοκλήρου. Ναι. Πλέον. Και αν όχι εξ ολοκλήρου, ήταν ένα ποσοστό 75%. 75-80% από ό,τι ρώτησα και έμαθα. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι. Εντάξει. Βρισκόμαστε σε δύσκολες κοινωνίες. Είναι όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, οικονομική κρίση. Όλα είναι πολύ δύσκολα. Κόπηκαν και αυτά βεβαίως. Όπως και τα επιδόματα, οι συντάξεις. Γιατί είσαι νευρικός? Έτσι είναι λίγο το track που μιλάς στον αέρα. Οπότε μιλάμε μαζί, είσαι χαμογελαστός. Τώρα γιατί σε έπιασε την νευρικότητα? Είναι άλλο θέμα γι' αυτό. Νιώθεις αμηχανία? Λιγάκι, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Στέλιο. Αν εγώ δεν είχα την ευλογία να είμαι όρθιος στα πόδια μου και ήσουν στη θέση μου, θα μ' άφηνες να είμαι νευρικός? Όχι, αλλά εντάξει, βοηθάμε όσο μπορούμε. Καταρχήν ξέρω ότι όσο μπορείς, ναι, βοηθάς εσύ. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει, είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή και θα παραμείνεις γεμάτος ζωή. Εντάξει. Λοιπόν, το κράτος, για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, δεν μπορεί να καλύψει όλο το ποσό. Πόσο κοστίζει αυτό το αμαξίδιο? Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ναι, ναι. Από ό,τι είδαμε, γιατί τώρα είμαστε σε μια φάση να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε και ένα μαξιλάρι που χρειάζεστε για να κάθεσαι. Ναι. Είναι κοντά στα 400, 4200, βαριά. Και το ταμείο σου δίνει τα 900? Τα 980 ευρώ κάπου 900. Εκεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε περίπου 3.000. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τινά. Ή θα βρούμε ένα αμαξίδιο από κάποιον ο οποίος έχει τη δυνατότητα να το δώσει, το οποίο όμως πρέπει να είναι ελαφριάς κατασκευής. Ναι. Με χαμηλό μαξιλάρι, από αυτά που άκουγα που έλεγε στο τηλέφωνο, ναι, από κάποιους που επικοινωνήσανε. Να είναι πολύ εύκολο στην κίνηση. Να είναι πολύ εύκολο στην κίνηση, γιατί κινείσαι στο πανεπιστήμιο, κινείσαι στο κολυμπητήριο, κινείσαι, είναι ένας άνθρωπος δραστήριος. Δεν μιλάμε για χειροκίνητο, δεν μιλάμε για ηλεκτρονικό. Όχι, γιατί είχα λάθος εντύπωση και πρέπει να είναι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα όταν κάνει ένα χειροκίνητο αμαξίδιο τόσα χρήματα, τι γίνεται. Και επειδή όπως σε όλους συμβαίνει να υπάρχουν άνεργοι, έτσι και οι γονείς του Στέλιου δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή σε άνεργη κατάσταση, και μάλιστα έκανα αγώνα για να τους πείσω ότι δεν θα ανακατέψω την οικογένεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τη στιγμή που ο Γρηγόρης δεν έχει τη δυνατότητα και περισσότεροι από εμάς να τα βάλουμε αυτά τα λεφτά, το λέμε στον κόσμο, νομίζω ότι λίγο-λίγο ο καθένας από κάτι να βοηθήσει, κάτι θα γίνει. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Το κόστος είναι αυτό. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, την επικοινωνεί αγάπη με το Στέλιο. Ναι, και να βοηθήσει. Δεν ζητάμε από κάποιον να τα δώσει με το ζόρι. Okay, αν αισθάνεται ότι περισσεύει, ρε παιδί, να πιει 3 ποτά. Αυτό είναι σημαντικό, ναι. Άμα θέλει να πιει 2 και το 1 το ποτό, να το βάλει. Δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι τρομερό. Όπως και δεν είναι ντροπή, είτε να δώσει 50 λεπτά, είτε να δώσει ένα μεγαλύτερο ποσό. Αυτό ποτέ δεν βγαίνουμε να επαιτήσουμε. Ναι. Βγαίνουμε να παρουσιάσουμε ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Εγώ λέω ότι μέσα από τις σπουδές του δεν αποκαλύψω ότι σπουδάζει. Ο Στέλιος θα κάνει παπάδες σε λίγα χρόνια. Απλά έτυχε αυτή η ατυχή συγκυρία. Λοιπόν, όποιος μπορεί και δύναται, επικοινωνεί με το 2310-90-90-90 μετά τις 2:30. Θα υπάρχουν τα στοιχεία του Στέλιου του Σέκερη, το τηλέφωνό του. Επικοινωνεί με τον ίδιο. Δεν μπαίνουμε στη λογική, βάσει νόμου, συγχωρέστε με, δεν μιλάω με αριθμούς λογαριασμών κτλ. Γιατί υπάρχει μπέρδεμα. Είπαμε ότι πρέπει να πηγαίνουν από χέρι σε χέρι, οπότε θα πηγαίνουν στον Στέλιο.
Πιστεύω θα καλυφθεί γρήγορα. Με το που θα καλυφθεί θα πούμε τέλος. Εντάξει, δεν βγήκε να οικονομήσει και δεν είναι και κάτι. Μπορεί σε κάποιους από εσάς να μοιάζει ευτελές το ποσό και μακάρι να έχουμε πολλούς τέτοιους ακροατές. Το θέμα είναι ότι για τον Στέλιο και την οικογένειά του είναι ένα βουντό, το οποίο αν όλοι βοηθήσουμε θα το ανέβει με επιτυχία και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στη ζωή του. Okay. Λοιπόν, Στελάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και το σταθμό και εσένα. Που μου έκανε την τιμή, που μας έκανε την τιμή και ήρθες. Λοιπόν, θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου, θα μπορούσε να ήταν ο γιος σου. Μιλάω σε σένα κυρία μου, σε σένα κυρία μου που με ακούς. Και σε εσάς παιδιά που είστε νεότερα και μπορείτε να στερηθείτε ένα καφέ. Πιστέψτε με, δεν το μετανιώσετε ποτέ. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, ούτε το παίζω καλός άνθρωπος. Και όσοι είναι καλοί άνθρωποι δεν το δηλώνουν. Όπου μπορούμε ας κάνουμε λίγο κάτι. Μήπως και αυτός ο κόσμος μπορέσει να γίνει καλύτερος. Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Να μιλήσουμε για μπάλα, να το πει κι άλλος. Τώρα που θα βγεις να έρθει και ο εξωγήινος, ειδοποιήστε τον εξωγήινο, επειδή δεν αντέχει τις συγκινήσεις αυτές. Ειδοποιήστε λίγο να περάσει στο στούντιο, δεν τα αντέχει αυτά. Λοιπόν, καθώς χτες, ειλικρινά έχω γίνει έξω φρονών, όχι με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Ειλικρινά ποσός με ενδιαφέρει. Και όχι οπαδικά. Λοιπόν, Tom, για τα στοιχεία θα στα δώσω τα στοιχεία, θα επικοινωνήσουμε το δικό μου το Facebook όμως. Συγχώρεσέ με. Στον Γκρέκορι Κόκκινος Β' και να σου δώσω οτιδήποτε άλλο στοιχείο για να μπορέσει να βοηθήσει το Στελάρα μας. Εντάξει, όχι από εδώ, ζητάω συγγνώμη και από το σταθμό για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, υπήρξε χθες κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ενόχλησε και εσένα, Στέλιο. Και πάρα πολλούς από εσάς, το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι και δεν πρέπει να περάσει έτσι, γιατί δυστυχώς τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ και την προκειμένη περίπτωση είναι τραγελαφικά. Καταρχήν, συγχωρέστε με, θα είναι αδόκιμο αυτό που κάνω και αντιραδιοφωνικό. Ξέχασα να σας πω ότι σήμερα οι φίλοι του Ηρακλή παίρνουν μέτρο σπορ και όχι γιατί είναι το μέσο το οποίο εργάζομαι. Είναι το καλύτερο και πιο ωραίο αφιέρωμα το οποίο έχω δει ποτέ από έντυπο για την ομάδα του Ηρακλή και την ιστορία του. 107 χρόνια ιστορίας. 107 χρόνια ιστορίας, πέρα από το καλαμπούρι που κάνουμε, προτείνω και οι αντίπαλοι, εγώ έχω αγοράσει τα βιβλία και του ΠΑΟ και του Άρη για διαβάζω, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και διαβάζω, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η ιστορία του αντιπάλου. Λοιπόν, για να πριν πούμε οτιδήποτε και πειράξουμε, να ξέρουμε και ποια είναι η ιστορία του αντιπάλου. Υπάρχει μία απίστευτη δουλειά η οποία έχει γίνει. Υπάρχει τρομερό εικονογραφικό. Από υλικό. Γιάννη Πάγκο, Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος έγινε πατέρας για δεύτερη φορά να σου ζήσει κοράκλα. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και Στράτο Παζούλη. Και όλο φυσικά το team του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5, το οποίο είναι από αυτά τα οποία τα κρατάς και δεν τα πετάς ποτέ. Είναι ένθετο αρχείου. Δεν διαφημίζω την πραγμάτια μας. Το κάνω γιατί είναι η ομάδα η οποία αγαπώ και γιατί πρώτη φορά βλέπω κάτι τόσο ωραίο και αισθάνομαι την υποχρέωση να το πω. Με τη σημερινή μέτρο σπορ μπορείτε να το αποκτήσετε από τα περίπτερα πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε χτες με τον ΠΑΟΚ είναι αρρωστημένο, είναι πέρα από τα όρια κάθε λογικής. Εμένα με εξοργίζει και ενώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος έλεγε και συγχωρέστε με για τον πρώτο χρόνο μπράβο για τη μεταγραφή Μπερμπάτοφ, πίστοση χρόνου στον Ντούντορ, λέω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Μπερμπάτοφ χτες δεν τον τιμάει καθόλου και είναι πάρα πολύ επιεικής ο χαρακτηρισμός μου, να φύγει δηλαδή και να γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων του συμπαίκτες, ομάδα και προπονητή και φυσικά νομίζω ότι έχει αργήσει πάρα πολύ να τελειώνει η ιστορία με τον άνθρωπο ο οποίος κάθεται στον πάγκο του δικεφάλου. Καλή η πίστοση χρόνου, αλλά ξέρετε όταν εκτραχυνθεί η κατάσταση και αρχίζω και λέω, μου φταίει ο ηχολήπτης, μου φταίει η γραμματεία, μου φταίει το νερό που με φέρνει ο φίλος, μου φταίει ο Κλαδάς γιατί έχει ξυνισμένα μούτρα και είναι ΠΑΟΚ, μου φταίει ο Γρηγοριάδης
Γιατί αυτά που μου λέει δεν θέλω να τα ακούσω, γιατί τα θεωρώ λάθος. Μου φταίει ο Μάστορας γιατί δεν μου άρεσε τα μούτρα του, ρε παιδί μου. Με φταίει ο καπετάνιος εδώ πέρα γιατί σήμερα δεν χαμογελάει. Δεν μου σήκω στο τηλέφωνο. Μου φταίει ο Κοντός γιατί τελικά δεν είναι τόσο κοντός. Υπάρχει και πιο κοντός. Πάντα κάτι θα υπάρχει να μας φταίει. Όλοι όμως, όπως ένα γάμο και όπως την ίδια μας ζωή, όπως ο Κώστας με μένα και εγώ με τον Κώστα και όλοι οι άνθρωποι, όταν θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια οικογένεια, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστό, πρέπει να κάνουμε κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις και πάνω απ' όλα να υπάρχει σεβασμός. Είναι πολύ σπουδαία η λέξη σεβασμός. Λοιπόν, ο κύριος Δήμηταρ Μπερμπάτοφ δεν σεβάστηκε κανέναν χθες. Είμαι εξοργισμένος και μπορεί να μοιάζει σε κάποιους περίεργο και παράδοξο που το λέει κάποιος ο οποίος δεν τρέφει καψούρα για αυτή την ομάδα. Γενικότερα δεν μου αρέσουν οι αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές, γιατί ρε μάγκα από έναν άνθρωπο με αυτή την ιστορία και με αυτό το παρελθόν, απαιτώ να σέβεται την πόλη μου και την ομάδα την οποία υπηρετεί σαν να είναι η πρώτη ομάδα που η οποία ήρθε, σαν να είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου. Δεν ήρθε τζάμπα. Πληρώνεται αδρά. Δεν του κάνει ο προπονητής. Μπερμπάτοφ είσαι, απέτσι θα το διώξουνε. Καλά ξηγέσαι. Δεν μπορεί να φεύγεις δραμάκια για το ξενοδοχείο. Δεν μπορεί να με περνάς για χωριάτη εμένα το Σαλονικιό. Δεν έχεις το δικαίωμα. Και εσύ ρε Τούτορ, δεν το πήρες χαμπάρι ότι δεν σε σηκώνει πλέον το κλίμα της πόλης. Έχει πολύ υγρασία αυτή η πόλη. Δεν είσαι για εδώ πλέον. Άντε τράβα στην Κροατία, γιατί και οι φίλοι του ΠΑΟ χαλιούνται και εσύ από ό,τι φαίνεται βολεύεσαι και ο άλλος την κάνει με ελαφρά πινδυματάκια και είναι και θέμα να το πάρει και να έχεις και λίγο εγωισμό, ρε Τούντορ. Δεν είσαι κανένα παικτάκι. Είσαι ένας παίκτης που έγραψε ιστορία. Σε πουλάει ο άλλος μαγκιά, φεύγει και εσύ κάθεσαι ακόμα στον πάγο του ΠΑΟ. Τα δίνεις μίες, βρεούστα από εδώ τώρα. Σιγά. Θα με κάνει εμένα αυτός ότι γουστάρε επειδή λέγεται Μπερμπάτοφ. Σιγά. Γιατί φοράς για τον Μπερμπάτοφ? Παράτησε την ομάδα και πήγε στο ξενοδοχείο. Μπερμπάτοφ θα τον περιμένουμε. Ακόμα τέλη Νοεμβρίου θα τον περιμένουμε. Πρώτον. Τι έγινε ο παλιοχαρακτήρας, τον περιμένουμε, έγινε. Ο Βάφο το Φρίδημο να τον περιμένουμε, έγινε. Θα τον περιμένουμε τον Μπερμπάτοφ. Μην, ο κόσμος του πάω και έχει υπομονή. Εγώ δεν έχω υπομονή, ρε. Να φάσει ένα σουβλάκι, ρε. Δεν έχω υπομονή, ρε. Δεν έχει υπομονή. Δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να με βλέπω σαν χωριό, να με συμπεριφέρονται όπως να είναι. Ο κόσμος του πάω κάνει υπομονή και εσένα δεν σε ρωτήσαμε. Πρώτον. Εδώ είμαι και να λέω τη γνώμη μου. Σιγά-σιγά, μη. Εσύ αν δεν με ρώτησε και με Κατάρ, θυμήθηκε να μπει. Μη. Μπριτζίτ Μπαρντό του ραδιοφώνου. Ο κύριος Τούντορ. Ο κύριος Τούντορ έχει αποδοχή από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και είπε θα το στηρίξουν. Τι αποδοχή ρε πλάκα μας κάνει. Ρε, ο ΠΑΟΚ... Μπαλαρίνες τη μία. Φωνάζει ρε. Λες και έγινε η σακιώμα με τον Σάντος. Μου το λέει άλλος ίδιο παράδειγμα. Ο Σάντος λέει δεν φωνάζει. Δεν του είπε. Θα σε δώσω μπουνιά με κάτι με εκνευρισμένο. Κάτω στραγάλε και μιλάει. Άιντε ασχολούμαι και μαζί σου. Φύστε τα ΠΑΟΚ ξηδηλίκια. Τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Βγήκε με μιλίθιο ύφο και ήρεμο. Θα κάνει υπομονή ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Βόδι. Περίμενε να σου εξηγήσω το. Και επίσης να πούμε, ο ΠΑΟΚ χτίζεται. Τώρα θα πάρουν και τον Βεζιρτζή, γιατί ο Βεζιρτζής είναι άνεργος και ψάχνει δουλειά. Θα τον δώσουν εκεί πέρα ένα μεροκάματο στον ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά η είδηση μεγάλη είναι ότι ο κύριος Σαββίδης αγοράζει το Μαρινόπουλο από τον κύριο Καρυπίδη και τον Σόνι. Μιλάμε για deal που πλησιάζει τα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε σώνεται ο Άρης να πανηγυρίσουν, να πούν και οι Αριανοί ένα ευχαριστώ τον κύριο Σαββίδη που αγοράζει τα Μαρινόπουλο. Έχω λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ και εσύ φωνάζεις τώρα. Πάμε σε διάλειμμα γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Όπως για τον Τούντορ. Κόψτε τον. Για τον κύριο Μπερμπάντοφ. Ο κύριος Μπερμπάντοφ πρέπει να κάνουν υποχρεώσεις. Κόψτε τον που λέει να κάνουν υπομονή. Λοιπόν, εδώ είμαι σε 95,5 των FM. Αν έπεσε το ρεύμα στο σπίτι σου και δεν έχεις ίντερνετ,
Αν ξέμεινες από σταθερό λόγο τεχνικού προβλήματος, όλα αυτά τα αν και όλα αυτά τα προβλήματα ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα με τη Vodafone, κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα στο 13830, ενημερώνουν για το πρόβλημά σου και φορτώνουν αυτόματος το κινητό σου απεριόριστο χρόνο ομιλίας και megabyte μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της σταθερής. Περισσότερα για τη ρεζέρβα επικοινωνίας, έτσι λέγεται, στο vodafone.gr κάτος home. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Καλησπέρα φίλε, έχω μητέρα καρκινοπαθή και πατέρα στο κρεβάτι, χτυπά σε ευαίσθητη χορδή. Εντάξει, θα κλαδευτεί. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Ασχολήσουμε την ομαδούλα σου, γραφτή. Ασχολήσουμε με τον Μπεκταρά, τον Μπερμπάτοφ. Ηλίθιε. Hey. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπεκταράς. Σαν παοξής εκνευρίζομαι όχι με τον Μίτκο, αλλά με αυτόν που του δίνει το δικαίωμα να τα κάνει αυτά. Λέει ο Γιώργος από τη Μαρμίτα. Ραπ, ο Τούντορ ξέρει να κάνει μαγκές μόνο στο Μιστακίδη. Στον Μπερμπάτοφ κάνει την κότα. Κάτω τα χέρια από τον Τούντορ. Πόσο δίκιο είχε στην εισαγωγή σου για Τούντορ και Μπερμπάτοφ, Γρηγόρη. Μπράβο, λέει από ένα φίλο του ΠΑΟΚ. Καλό Σαββατοκύριακο, Τόργκελε. Λοιπόν, θα στο στείλω εκεί, ρε Σιτόμος. Οκ. Okay. Λοιπόν, χελονιντζάκι, καλά μου τραμπουγάτσα, αλλά έβλεπα, λέει, τον ΠΑΟΚ στο insport.gr και κάποιος είπε ότι πας στην εύξηνο, λέει, των φοιτητών, δηλαδή σου τραβήρει το κτίριο και κάνεις μπάνιο εκεί. Γι' αυτό τον ΠΑΟΚ τον έκανες ομάδα της καρδιάς σου. Πας και κάνεις μπάνιο εκεί, γιατί αυτό σε κατηγορεί. Πού κάνω μπάνιο? Στην εύξηνο λέξη των φοιτητών. Εγώ ξέρω που κάνει, δεν κάνει εκεί. Πληρώνει κολυμπητήριο. Η εύξηνο λέξη των φοιτητών που είναι? Δεν έχω ιδέα. Α, είναι στο Γκιανό Σταυρό απέναντι. Ναι, εκεί πάω και γυμνάζομαι στο. Εκεί πληρώνει όμως. Στο All Star. Αφού είναι το All Star. Του Σαββίδι είναι εκείνο. Λοιπόν. Άλλοι πάνε τις γυναίκες τους καμαριέρες στο TV Μακεδονία. Στο Μακεδονία TV. Σκάσει. Στο Μακεδονία Παλά. Στο Μόσχα Παλά. Εντάξει, μη λες τέτοια πράγματα. Και να σας πω για την είδηση, γιατί δεν τη μάθε σύντομα. Ο Σαββίδης έδωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον Καρυπίδη, βοήθεια. Όχι βοήθεια. Για δουλειά. Μπροστάντζα, την Κυριακή κάνουν αποτίμηση των εμπορευμάτων στο Μπριτζουνίκ Μαρινόπουλος. Ναι. Να αγαπάτε τη δραχμή σας. Ο ποινή με τη δραχμή κατεβάζει την τιμή. Και παίρνει τα Μαρινόπουλο. Γιατί τους κάνει διαφήμιση, ρε, μας δώσαν τίποτα. Δεν όχι, θέλω. Όχι, εμένα λες, άιντε. Τα παίρνει ο Σαββίδης αυτά. Δεν με νοιάζει ποιος τα παίρνει. Ναι, όχι. Όποιος θέλει να κάνει διαφήμιση, πληρώνει. Νοιάζει τους Αριανούς. Νοιάζει τους Αριανούς. Οι οποίοι Αριανοί λέγανε, έχει λεφτά ο Καρυπίδης, δεν έχει λεφτά ο Καρυπίδης. Τώρα έχει σίγουρα. Ναι, υπομένουν τα τυπικά, έτσι. Τώρα έχει σίγουρα. Ναι. Παίρνει λοιπόν τα Μαρινόπουλος ο κύριος Σαββίδης, τα πρώην, πώς τα λένε. Πριζινίκ. Ναι, πώς τα λένε και τα λοιπά, δεν ξέρω. Του ασχολείται ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης παίρνει ένα σεβαστό ποσό. Πλάκα ρε μου κάνει. 4,5 χαρτιά. 4,5 χαρτιά πήρε. Τρένο. Παίρνει και τα υπόλοιπα. Μόλις κλείσει τον deal και τα λοιπά και τελειώνει η ιστορία. Φορτωμένος ο δώρος. Φορτωμένος. Οπότε έχει σκυλοτροφές να ταΐσει. Κατάλαβες. Έχει μπόλικες σκυλοτροφές. Οπότε τα πεινασμένα σκυλιά της περιοχής Χαριλάου θα βγάλουν χοληστερίνη. Εντάξει, δεν είναι καλό. Τέλος. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ο Φεζιρτζής ως άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια πήγε με την πολιτική να την κάνει τη δουλειά και τα λοιπά. Δεν τα κατάφερε. Περίμενε λίγο. Θα ακούσει κάτι. Όχι, δεν θέλω να σε ακούσει κάτι. Και του δίνει την ευκαιρία να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Άκουμε, ρε. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Θα τον πάρει. Η είδηση όμως δεν είναι ότι θα έρθει ο Βεζιουτζής, ο Λίγα Αναστασιάδης. Το θέμα σε ποιανού θέση θα έρθει. Η πληροφορία που είχα χθες το βράδυ με τον φίλο μας τον Ζαΐρη είναι ότι πιθανότατα κατά 99% θα διώξουν τον Τζακ Αγγελίδη και εκεί θα πάει ο Βεζιουτζής. Αυτή είναι η είδηση. Τι άλλο θες να σου πω. Σου είπα για τα Μαρινόπουλο, σου είπα για την Πριζουνίκ, σου είπα για τον Ποιμή που διολυσταίνει τη δραχμή. Σε είπα τα 4,5 χαρτιά που δίνει ο κύριος Ιβάν Σαββίδης στον κύριο Καρυπίδη. Σου λέω λοιπόν το ρεπορτάζ. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Τώρα για τον Μπερμπάντοφ κάτω τα χέρια. Είναι παιχταρά, σεβαστείτε την ιστορία του και τη γεωγραφία του κτλ. Είπα ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα τον περιμένει. Εγώ οφείλω την οικογένεια του ΠΑΟΚ να πω να τον περιμένει. Όπως και για τον κύριο Τούντορ, εσύ είπες πολλά. Όπως και για τον κύριο Τούντορ, είπαν να μην τον διώξουν οι ΠΑΟΚΙΔΕΣ. Χτίζεται η ομάδα κτλ. Οπότε κάνε του Μπέκα. Εσύ τι είσαι και φωνάζεις. Ο κόσμος θέλει του Μπέκα. Εγώ είμαι η φωνή του δικαίου. Εσύ είσαι η φωνή του δικαίου.
Εντάξει. Συμφωνή του δικαίου. Ναι. Ναι. Συμφωνή του Παΐσιου. Δεν είμαι φωνή του Παΐσιου. Ναι. Αυτό που λες είναι τίτλος τιμής. Είναι τίτλος τιμής. Εντάξει. Και θα ήταν η Ρωσιλία ένας με τα μούτρα τα δικά μου. Ναι. Να... Ένα χρόνο κάνετε παρέα. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Να μας πεις τι θα γίνει, ποιος θα πολεμήσει, με ποιον, βόμβες που θα πέσουν. Να... Ούτε προφήτης είμαι, ούτε άγιος. Με τόσους προφήτες, τέτοιες προφήτες που ήταν ένα μάτς στα τέσσερα πιάνεις. Τι προφήτης ήταν και αυτός ο Παΐσιος. Καμιά τετράδα σε έδινε τότε να πιάσεις κανένα φράγκο. Τι να σε πω, ρε κόκκινη. Είχε προβλέψει, λέει ο Παΐσιος, δεν σου δώσε καμιά τετράδα. Δεν του δώσε τετράδα. Τέλος πάντων. Εγώ αν ήμουν πάντως απάνω, την αμαρτία μου, τι λέω, θα τον αγέροντα, τι να το παίξω, ξέρω εγώ αυτό το μάτς. Η τριάδα του Γρηγόρη Κόκκινου. Με Λίβερπουλ, Φενέρ, Μπράγκα, η τριάδα του Γιώργου Τεριακή και τα λοιπά. Τα ταμεία του. Και τι με το δείχνει με το δάχτυλο. Όχι, το χοντρό. Μιλά για ταμεία. Χρειάζεται να είσαι προφήτη. Έπαιξα τρία λογικά. Άμα κάνει παρέα με προφήτη, δεν θα σε δώσει μια τετράδα. Μια τριάδα. Φίλε, συγγνώμη, επειδή υπάρχουν πολλοί αφελεί. Τότε δεν είχε στοίχημα όταν είχε πάει στο. Έπαιζα στοίχημα ποτέ. Εσύ τουλάχιστον το ξέρει. Πότε πήγε, δεν ξέρω. Στον Παϊσίου. Το 86. Το 86 δεν είχε στοίχημα, ρε κόκκινε. Δεν είχε. Δεν είχε. Δεν είχε. Νομίζει. Το 1912 είχε το στοίχημα. Εσύ που έπαιζε το 86. Ρωτάσαν στην Betty Leven, έπαιζε. Εμείς κάναμε τις. 86 δεν ξέραμε να πάμε στην Τσιμισκή, ρε. Εσύ έπαιζε στην Betty Leven, ποιος εσύ ξέρα. Και από τις αρχές δεκαετίας του 90 γινόταν πάρτι με τα στοίχημα. Εσύ με τον Παΐσιο είσαι το 86 και έπαιζε στοίχημα από τότε. Πού έπαιζε. Τότε δεν έπαιζα στοίχημα. Πότε έπαιζες. Μετά το 90 παίζαμε. Μετά, πού έπαιζε. Δεν σε ενδιαφέρει. Παράνομα. Παράνομα. Ναι, πού έκανε, στον Ποπάι, στον Μπρούτο, πού. Δεν υπήρχαν αυτοί. Δεν υπήρχε ο Ποπάι. Δεν υπήρχε. Προϋπήρχε εσύ. Τέλειος. Υπήρχαν άλλοι. Και έπαιζε μπουκ. Υπήρχαν άλλοι. Ναι. Στο παράνομο έπαιζε. Εντάξει. Ναι, παράνομο θεωρείται. Έβγαζε τίποτα. Ή στα τρογιό που έφευγε και τώρα έψαχνε μετά. Ενδιαφέρει κανένα να σηκώσει. Εμένα ενδιαφέρει, ρε Κώστα, ρε Κώστα. Αν είχα βγάλει τόσα πολλά. Ναι. Εδώ θα ήμουν. Σίγουρα θα ήσουν εδώ. Και παραπάνω να βγάζει. Θα τα τρώγε μετά στο καζίνο. Αφού είσαι ακαμάτι, αχαήρευτο. Κουμαρόσκυλο. Θα βγάζει 10, θα τρώγε 20. Πάντα έχει απορίε. Όπου πηγαίνουν. Ρωτούσε πάλι, σου λέγανε ποιο ήταν αυτό, ποιο ήταν εκείνο, τι έκανε. Πάλι, στα πιστοποιούν όλοι, εσύ συνεχίζει. Ρε, ρωτάω, ρε, κακό είναι, ρε, δουλειά μου, ρωτάω. Ρωτά και ρωτά, σου λέει, ήταν αυτό ο διευθυντή τη εταιρεία, σου λένε, ναι, αυτό ήταν. Είχαν κανένα λόγο αυτοί, λε να του προλάβει. Και από διευθυντή τη εταιρεία κατέτησε βοηθό μου, ρε. Αισθάνεσαι ότι είμαι βοηθό σου. Όχι. Είσαι συνεργάτη μου. Συνεργάτη μου, ρε. Ο χοντρό και ο λιγνό έχουν κάποιον ο οποίο είναι προϊστάμενο και υφιστάμενο. Είσαι ο λιγνό. Εννοείται, ρε φίλε. Με αυτά τα μούτρα. Ναι. Παιδιά, θα ανεβάσω στο Facebook. Βρήκα το πρώτο πλάσμα το οποίο ερωτεύτηκε το Ραπτόπουλο. Εσείς Τέλειο, μη γελάς. Καταρχήν πήρε κανένα τηλέφωνο να βοηθήσει. Ναι, πήρα. Δύο. Καλά, σας είπα κάτι. Παίρνετε στα 390 για έχουμε τα στοιχεία. Εκεί μέσα δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε του Στέλιου, του Σέκερη. Εντάξει, για να βοηθήσουμε καθένα με τον τρόπο του. Τι ζήλεψε τώρα ο κόκκινος εκεί που πήγαμε. Να κάνουμε μια ισχύει. Ισχύει ότι ζήλεψε. Τι ζήλεψε. Είναι ένα σκυλάκι. Λευκό, αρσενικό, και έρχεται και με γλύφει τη φαλάκρα, έρχεται με κάνει παιχνίδια. Βλέπε τώρα και βλέπει. Ζήλεψε, λέει, ρωτήθηκε το αυτοκίνητο. Κράτη το κινητό και βλέπει. Ζήλεψε. Γιατί όμως, περίμενε, η πλάκα πια. Γύρνα, έχει πολλές φωτογραφίες. Θα τις ανεβάσω. Γιατί όμως τον πήγε και τον έκανε τη φαλάκρα. Λοιπόν, το αφεντικό του είναι ο φαλακρός. Και τον πέρασε για το αφεντικό του. Και άρχισε και τον γλύφει και να κάνει. Και αυτό το παίζει σκληρός άντρας, έγινε βιτάμ. Έγινε βιτά. Ερχότανε ο Μπόνο. Έχει πολλές. Θα τις ανεβάσω σε λίγο. Αξίζει, ρε φίλε, να τις ανεβάσουμε. Δεν αξίζει. Εσύ, ό,τι μου πεις. Αν θες να μην τις ανεβάσω. Ανέβασες, ρε κόκκινε. Εξάλλου, εσείς εδώ οι φελοί με τα Facebook ασχολείστε. Ποια Facebook, ρε φίλε. Δεν γελάς με αυτό. Με ποιο να γελάσω. Εδώ δεν είναι ένα σκύλο και με γλύφει. Δεν γελάς. Του έρχεται σε γλύφει τη φαλάκρα. Και σύλληψε γιατί τον έκανε γκουτσου γκουτσου και δεν είναι σε σένα. Μετά έρχονταν σε μένα, δεν κάνω λάθος. Ένα σκύλο έρχεται σε σένα. Το Ανδρώνη που είναι τρελό. Είναι για δέσιμο σκύλο το Ανδρώνη. Και τον κάνει γκουτσου γκουτσου για να σε δώσει καμία αύξηση ο Ανδρώνη. Από το σκύλο περιμένω να φέρω αύξηση. Από τι άλλο. Εάν περιμένω από σένα, ναι, όντω. Καλύτερα από το σκύλο να πω παρά εσένα. Από σένα μείωση μπορεί να. Κάνει γκουτσου γκουτσου το σκύλο του Ανδρώνη, πάρει κανένα κατοστάρικο παραπάνω. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, ρε. Καλά για ψυλικά ζύζε. Για ψυλικά ζύζε. Ήρθα να κληρώσει κάτι δέντρα χθε εδώ και του έδωσε δώρο το δέντρο. Ψυλικά ζύζε. Σε μένα έδωσε δώρο. Αδεφία πεδώρο πισάχνει στου κολοτσιά του. Για τα δέντρα θα ξεκινήσει ο διαγωνισμό από Δευτέρα. Είναι μια κίνηση η οποία κάνει το αθλητικό Μετρόπολη χωρί κανένα κέρδο για του φίλου ακροατέ. Εσύ την κερδίζει από αυτό. Δεν είναι από τα πάντα. Δηλαδή με το Στέλιο τι κερδίζουμε. Ο Στέλιο είναι φίλο μα. Ο άλλο δεν είναι. Αυτό είναι στη γειτονιά μα. Θα δώσουμε σε 25 οικογένειε 25 δέντρα. Και αυτό θα πουλήσει άλλα 2.500. Ρε φίλε, θα χαρούν 25 άνθρωποι που δεν έχουν δυνατό να δώσω 50 ευρώ να πάρουν το δέντρο. Αυτό θα χαρεί παραπάνω. Εσύ τι θα κερδίσει. Η χαρά η δική σου είναι μόνο τα λεφτά. Τι χαρά, στη δουλειά μου. Σου σκάει η κόρη σου ένα χαμόγελο. Ναι. Παπ.
Βγάζει το πεντάρικο, το κοσάρικο, το δεκάρικο. Πρέπει να με σκάσει χαμόγελο. Άλλο ρε φίλε, σου κάνει ένα χαμόγελο. Αλτρουιστής μεγάλος είσαι. Ρε φίλε, δεν συμβαίνει αυτό με εμάς τους μεγαλύτερους με τα παιδιά. Δεν πιανόμαστε. Ένα παιδάκι μπορεί να μας κάνει χαζούς όλους. Κάνει το παιδάκι, στη δουλειά, εδώ κάνεις δουλειά. Και επειδή μιλάμε για δουλειά. Πρέπει να είσαι άμεμπτος, κάνεις το μάρκετινγκ εσύ. Μαρκετίστα. Δίνουμε κατσίκια κάθε Πάσχα. Σου δώσουμε και εσένα. Και βόδια μπορούμε να δώσουμε. Δίνουμε κατσίκια, ρε παιδί μου. Ποιος δίνει? Δίνουμε το Μετρόπολης. Δίνει κατσίκια. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα χρηστικά, ναι, τα οποία είναι σημαντικά. Ναι, ναι. Που φαίνονται. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω άνθρωπο. Ναι. Και ειλικρινά ξέρεις, είναι για να γελάς και να κλαις. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ημέρα Χριστουγέννων. Ναι. Είχε ένα εικοσάρικο και δεν ήξερε τώρα να βάλει λεφτά για βενζίνη ή να πάρει ένα κοτόπουλο για να φάνε. Ναι, εμείς τι κάνουμε τώρα, τους καλούς? Όχι, ρε φίλε. Τι κάνουμε? Είμαστε ένα μέσο, ναι, το οποίο χάρη στον κύκλο γνωριμιών που έχει, ναι, ναι, και στο δυναμικό το ανθρώπινο το πλήρες. Όλοι δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Εμείς κερδίζουμε ακροματικότητα. Γιατί, ναι, όταν οι ακροατές ξέρουν ότι ό,τι λέμε το δίνουμε. Τώρα δεν την κερδίζει. Εμείς δεν τα. Ακροματικότητα. Ακροματικότητα. Ανεβαίνει η ακροματικότητα. Αυτός που τα δίνει τα αρνιά την κερδίζει. Διαφήμιση. Διαφήμιση. Ναι. Αυτοί που δίνουν τα αρνιά. Χορταίνουν το τεράκι. Εγώ σαν Αραπτόπουλος τι κερδίζω? Μόνο ακροματικότητα δεν χρειάζεται. Η ακροματικότητα, ναι, σημαίνει χρήματα. Ραφόλου. Χρήματα. Ναι. Α, το μετατρέφει έτσι. Εντάξει. Μ' αρέσει να κόκκινε. Πώ το φτιάχνει, πώ το κάνει. Δεν το φτιάχνω. Μ' αρέσει. Το εξηγώ. Δεν είσαι υποχρεωμένο να το ξέρει. Δεν σε κατηγορώ. Ρωτάω για να μάθω. Δεν σε κατηγορώ. Σωστό, σωστό. Εντάξει, αλλά δεν είναι τα πάντα ζωή λεφτά. Όχι, όχι, όχι. Και μην το λε γιατί, άμα θα ανοίξει το στόμα μου, θα σηκωθεί πάνω και θα τσατιστεί. Ο πρώτο που βοηθάει και δεν το λέει είναι απέναντί μου. Αν ιδιωτελώ δεν βοηθάω κανέναν. Καλά, όταν ήρθε η ώρα αυτή, για ας πούμε, που βοηθάνε τα γράψω, παιδιά. Αυτοί που βοηθάνε τα παιδιά προφανώς δεν έχουν παιδιά. Επειδή αυτοί που βοηθάνε τους αρρώστους προφανώς είχαν κάποιον άρρωστο. Αυτοί που βοηθάνε κάποιον εσύ άλλο που βοηθάς τα παιδιά, είναι παλιά άνθρωποι. Εσύ που βοηθάς οικογένειες που έχουν παιδιά, δηλαδή δεν έχεις μια υπέροχη κόρη? Τι έχω? Έχεις, ναι, παιδιά. Ποια? Γιατί βοηθάς? Ποια παιδιά βοηθάω? Πρέπει το παραμύθι τώρα. Δεν έχεις να βοηθήσω κανένα παιδί. Ξέρω εγώ αν έχεις βοηθήσει. Θα σε κάνω ρόμπα σου λέω τώρα. Κάνεις ρόμπα. Ναι. Και θα παίξουμε ξύλο. Είναι γιατί καλό, αυτά δεν λέγονται. Είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι. Είμαι κακός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Γιατί όμως. Τι αλτρουιστής. Τι... Δεν είμαι. Ήρθε σήμερα εδώ να κάνει εκπομπή. Έκανε ο Πάοκ Μπουλκουμέ. Αντί να αρχίσει να φωνάζει να κάνει αράνι, την έπεσε στον Μπερμπάτοφ ο οποίος είναι ίδαλμα. Ρε φίλε, να ασχοληθούμε το αγωνιστικό, το παιχνίδι ήταν αδιάφορο. Όχι. Γιατί? Είχε θέματα. Αγωνιστικά το παιχνίδι είναι αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρει. Είχε ξέρει θέμα. Ο παδός του ΠΑΟΚ ότι, ναι, η Κράσνονταρ κέρδισε ένα 0. Πολύ ωραία. Ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι αποτέλεσμα και να πάρει η ομάδα του, ναι, απλά διασκεδάζει τις αντιπώσεις. Ναι. Λέει ο Γρηγόρης τώρα. Λέει ο Γρηγόρης. Ότι η ομάδα η οποία σέβεται, ναι, τους 5, 6, 7 χιλιάδες οι οποίοι πήγαν στο γήπεδο, δεν ξέρω πόσοι. 3.000 πήγαν. Όσοι. 5 του έκανε ο Κουλιανός. Είπα, ναι, εγώ ένα νούμερο. Εγώ, ναι, δεν είδα ούτε διάβασα. Όπω κάνει εσύ του Ηρακλειδεί, όπω ο Χριστός του γλύφω. Δηλαδή τώρα του γλύφω. Του γλύφω. Του βρίζω τόση ώρα και του τραβάζει και αν εσύ δεν έχει τα κότσια να του βρει και αν θυμάμαι. Άμα ήσουν και αρχισυντάξει, θα ζωγράφιζε στην κερκίδα άλλου 3.000 γιατί πίσω ήταν και εκεί πέρα. Άσε με ρε κόκκινο τώρα. Α, γλύφετε εκεί πέρα με το γλύψιμο, νομίζετε να κάνετε δουλειά να πούμε. Ναι, και τι έγινε. Σε αυτό το παιχνίδι που ήταν αδιάφορο. Σκούψε λίγο. Έχω... Ήταν αδιάφορο το παιχνίδι. Αγωνιστικά. Και έγινε κόλος ο Πάοκ με τον Μπερμπάτοφ στο αδιάφορο. Ναι, αυτή είναι η πλάκα. Έγινε, και δεν έχει να πει για το παιχνίδι, ε. Δεν έχει να πει για το παιχνίδι. Αγωνιστικό τίποτα. Μα κάνει τώρα για τα αυτά. Ναι. Δεν έχει για το αγωνιστικό τίποτα. Όπως συνηθίζω, ναι, να λέω ότι τα φιλικά. Ναι. Είναι για συμπεράσμα των προπονητών. Δεν έχει συμπέρασμα σήμερα. Βρέχει. Δεν έχει συμπέρασμα. Πάνε να φάνε τον Μπέλκα να βάλουν το Σάμπο Δεκάρι. Α, δηλαδή, το καλό. Σώπα ρε φίλε. Καινούριο είναι αυτό. Ο Σάμπο Δεκάρι, ε. Καινούριο και ήταν αυτό. Και να λένε τι ωραίο ο Σάμπο. Και αποκάλυψε ο Σάμπο στο φιλικό κομμάτι. Όχι ρε φίλε, δεν αυτό. Δεν πρέπει αυτό. Οπωσδήποτε. Το ότι βάζουν το πιτσιρικά. Κάτσε να στα πόρε. Το ότι βάζουν το πιτσιρικά από την Κατερίνη, πώ το λέει το. Μιστακίδη. Το Μιστακίδη. Δεξί μπακ αντί δεκάρι. Δεν σου λέει τίποτα αυτό, ε. Αυτές τις σχέσεις σκιαμπού που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Ένα τίποτα. Πράγμα θα σου πω. Δεν σε λέει τίποτα. Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Μόνο ο Κόκκινος. Ναι, μόνο ο Κόκκινος. Μόνο ο Κόκκινος. Όταν γίνονται οι μεταγραφές, σου είπε ένα όνομα. Ποιο? Ροντρίγκες. Μάλιστα. Μην ψάχνετε για τίποτα άλλο. Έχεις μάτι ποδοσφαιρικό. Δεν είναι μάτι, ρε φίλε. Τον είχα δει από πέρσι. Πού τον είδες? Τον είδα στην Έλτσε. Η Έλτσε ποια είναι? Στην Έλτσε. Τι έκανε η Έλτσε? Θα πάρει τον Κοντό που είναι ενημερωμένο. Πολύ ενημερωμένο, όχι απλά ενημερωμένο. Και αφιερώνει ώρες. Εντάξει. Τον έβλεπα ρε φίλε πώς παίζει. Πώς παίζει. Και λέω ότι αυτός. Σε τι σύστημα έπαιζε στην Έλτσε? Τι σύστημα παίζανε? Αυτά είναι πράγματα δικά σου. Τι θέση έπαιζε? Αυτά είναι πράγματα. Τι θέση έπαιζε, αυτόν έβλεπες. Άντε πάλι. Πού παίζει ρε φίλε τώρα? Εκεί που έπαιζε. Πού παίζει? Εξτρέμινε. Εκεί που έπαιζε. Εξτρέμινε ήταν. Σε τι, δεξιά ή αριστερά? Δεν τον βλέπεις ότι παίζει και δεξιά και αριστερά? Εκεί που έπαιζε. Εκεί έπαιζε πάντου και μια δική δεξιά και αριστερά. Δεξιά ήταν πάντα καλύτερο. Σε εξτρέμ έπαιζε. Ναι. Εντάξει. Σε ενδιαφέρει. Λοιπόν. Τα εισιτήρια χθες ήταν 600.
Ποια ήτανε? Με ενημερώνει ένας φίλος. 6% ήτανε. Ναι. Αφού ήταν 3.000 το γήπεδο, πώς ήταν τα εισιτήρια 6%. Εγώ ρε φίλε θα χαιρόμουν αν ήταν 6% και τα εισιτήρια του για τον Νίκο τον Κεζερίδη. Εντάξει. Και ας είχε μέσα 50.000 κόσμο. Μάλιστα. 100 άτομα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν μαζέψανε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Μπορεί να τα μαζέψουν με άλλο τρόπο. Και τώρα που ο Καρυπίδης πήρε τα 4,5 εκατομμύρια, ας δώσει 30 χιλιάρικα ακόμα στον Νικολάκη να δημιουργήσει κατάσταση. Να γίνει η υγεία του ρε, σε παρακαλώ. Αυτό λέμε. Δεν το συζητάμε. Νικολάκη τον έκανε και ο κολλή. Μικρότερο από εμά είναι. Και επειδή είναι μικρότερο από εμά. Είναι αρρώσι. Τέλος πάντων, ας γίνει υγιής ο άνθρωπος και όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Λοιπόν, γιατί με πας από την αλήθεια στον Μπαμπαλή και με έχεις κάνει το έχει μας πάντα. Έχει μας δακρύνεις. Έχει Βεζιρτζή. Εδώ έχεις κάνει. Καταρχήν, για το Βεζιρτζή και για το Μιχαηλίδη, ναι, δεν δέχομαι καμία κουβέντα από κάτι πασαβούρες σαν και σένα. Γιατί αυτά που σκάσανε για τον μπάσκετ, καταστραφήκανε για τον μπάσκετ και αυτοί οι άνθρωποι γιγαντώσαν την πόλη. Εγώ μπορεί να διαφωνώ μαζί τους. Οπαδικά, πολιτικά, οτιδήποτε, αλλά τους υπολείπτομαι γιατί. Την τρέλα τους την πληρώσανε. Τους υπολείπτεσαι. Ναι, γι' αυτό τους σέβομαι. Και εγώ. Γιατί και οι δύο κάναν τα δύνατα δυνατά να γιγαντώσουν τον Άρη και τον ΠΑΟ. Ωραία, μόλις πάμε 72 χρονών, θα είμαστε έτοιμοι να πούμε για το μεγάλο ταξίδι. Να πούμε το ποίημα. Αν ζούμε μπορώ να το πω σε 5 λεπτά, το ναι, ξέρεις. Να μας πάρει ένα κανάλι να πούμε άνεργους και να δούμε τι θα πούνε. Αυτό είναι κάτι άλλο, έχεις δίκιο. Περίμενε. Σε αυτό έχεις δίκιο, είναι κάτι άλλο. Δεν τα πιάσεις τα γράμματα. Είναι κάτι. Δεν τα πιάσεις τα γράμματα. Για βλάκα με περνάς ή το παίζεις. Το ξέρω τι σε βλάκα, δεν σε περνάω. Ξέρω τι σε βλάκα. Και επειδή θα σου το πω στο διάλειμμα και γιατί ακόμα σε βλάκα, αλλά δεν είναι του αέρα αυτά. Για το Βεζιρτζή. Λοιπόν, ο Βεζιρτζή, ο άνθρωπο είναι άνεργο. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται χρήματα. Πήγε να μπει στην πολιτική. Δεν τα κατάφερε. Το ξέρουμε. Και έρχεται λοιπόν ο ΠΑΟΚ να του δώσει πολύ ωραία γεράματα. Πολύ καλά κάνει. Ο Βεζιρτζής στον ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Βεζιρτζής στον ΠΑΟΚ θα δώσει πράγματα. Αυτό είναι άλλο. Όχι, αυτό είναι, δεν είναι άλλο. Εμένα τι με νοιάζει τι έκανε ο Βεζιρτζής πριν 30 χρόνια. Ερώτηση. Με νοιάζει εμένα ερώτηση. Ο Βεζιρτζής. Δεν ήθελα να τον πάρει τιμή. Αλλά τον πάρει τιμή σε ένα επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Ναι, για πες. Και τον τονίζω με πολλά θαυμαστικά από πίσω. Λοιπόν, το αν θέλει να του κάνει τη χάρη ο Σαββίδης, γνωρίζοντας το ποιος είναι ο Βεζιρτζής. Όχι, το γνωρίζει ποιος ήταν ο Βεζιρτζής. Μαθαίνοντας, ναι, να τελειώσουν. Ναι. Και δίνοντάς του έναν ικανοποιητικό μισθό προκειμένου να ζήσει αξιοπρεπώς, είναι ναι, δικαίωμά του. Αν είναι να τον κάνει σε βάρος του ΠΑΟΚ, δεν είναι δικαίωμά του. Δικαίωμά μου είναι να κρίνω, σαν παραγωγός, αν ο Βεζιρτζής μπορεί στα 71 του να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σε κάποιο παραγωγικό πόστο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ούτε εμένα με νοιάζει. Με άκουσες. Ούτε διεκδικώ εγώ. Άνος Σαββίδης. Ναι, Άνος Σαββίδης. Μαθαίνοντας την ιστορία του. Ναι. Και τα όσα έκανε. Πού, πότε. Σε ποιο άθλημα, πού, πότε. Στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ. Πότε. Τη δεκαετία του 80 και του 90. Το 90. Τώρα τι έχουμε. Αν έμαθε. Τώρα τι έχουμε. 2015. Αυτός πότε τα έκανε. Αν έμαθε πριν από 25 χρόνια. Πριν από 25 χρόνια. Αν έμαθε και ναι, θέλει να τον βοηθήσει. Ναι. Γιατί είναι δικά του και έτσι γουστάρει, καλά ναι, κάνει. Μάλιστα. Αν το κάνει σε βάρος του ΠΑΟΚ, ναι, τότε ναι, το δέχομαι αυτό που λες. Επειδή το μυαλό σου δεν παίρνει στροφές. Πήρε πολλές στροφές ναι, το μυαλό μου. Το ερώτημα πριν το μου είναι το ερώτημα. Στο θέμα του Βεζιρτζή που θα φάει τον Αγγελίδη. Αν θέλει μια γλάστρα. Αν ισχύει άκου, αυτό που λες. Αν είναι να. Αν ισχύει. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, περίμενε. Έγινε. Περίμενε, μην μιλάς μια φορά. Αν θέλει γλάστρα ναι, στον ΠΑΟΚ, να πάρει μια παοξίδικη γλάστρα. Όχι μια ξένη. Αυτό θέλω να πω. Καλά κάνει. Ωραία. Αλλά από τη στιγμή όμως που παίρνει έναν υπάλληλο. Ένα στέλεχο περιμένει να αποδώσει. Να έχει εγώ λοιπόν κρίνω ότι στα 71 του ο Βεζιρτζής ναι, δεν μπορεί να δώσει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ πράγματα ούτε στο προσκήνιο, ούτε στο παρασκήνιο, ούτε στο οργανωτικό. Το κατάλαβες το έργο. Δικαίωμά σου δικαίωμά και καλά κάνεις και το λες. Λέω όμως. Δημόσια σχέση να κάνω τον αγώ. Μα ακούς να κάνω δημόσια σχέση. Σου λέω εφόσον δεν φάει τον Αγγελίδη. Εφόσον λέω, ρωτάω δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και τον έχει οπουδήποτε αλλού. Με νοιάζει εμένα να φάει τον Αγγελίδη. Τον Αγγελίδη σου δίνω την είδηση που τον δίνω στο Ζαΐρης. Χθες το βράδυ, δεν ακούς. Βρε καλά έκανε. Σου βλέπεις όνειρα. Όνειρα βλέπεις το Mayday, βλέπεις ό,τι θέλεις. Έβλεπα τους αγώνες. Έβλεπα τους αγώνες. Εντάξει. Γιατί για να γράψουμε και να δώσουμε στίχημα πρέπει να βλέπουμε αγώνες. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί σε τρώει. Τον έσωσε τον Άριο. Το σκάνδαλο ολοκληρών. Τον έσωσε τον Άριο. Τον έσωσε τον Άριο. Τη Δευτέρα. Ο Σαββίδης. Τον έσωσε τον Άριο Σαββίδης. Τη Δευτέρα τους τα έλεγα στο Χίτα, δεν τα καταλάβανε. Τους τα έλεγα. Ότι άλλο τι λέει. Βγήκε κάποια στιγμή ο. Πώς το λένε ο διαιτητής, τον τηλεοσκολογιαστή, τον που είναι στο Sky. Πες του. Πες του διαιτητή, ρε που κάνει. Ο Βαρούχας. Βγαίνει και λέει το λέω, κύριε Βαρούχα, ο κανονισμός τι λέει. Για ποιο πράγμα, ρε. Για τον Παναθηναϊκό. Τι λέει ο κανονισμός. Δεν μου λέει. Κύριε Βαρούχα, το λέω, ο κανονισμός λέει. Ότι στη διάρκεια του αγώνα, αν το χτυπήσει τον άλλον
με ευθείας βολής φωτοβολίδα διακόπτει. Αυτό δεν έγινε στη διάρκεια του αγώνα. Και αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσουν οι νομικοί του Παναθηναϊκού. Ορίστε ο Παναθηναϊκός, κύριε, δεν έχουμε απόφαση γιατί ακόμα. Γιατί μου μιλάς για νομικά θέματα, ρε, όταν ο ισχυρός κάνει ό,τι θέλει. Στα δικαστήρια. Να τελειώσω. Μην με κάνεις γιατί είμαστε, είμαστε κομπλεξού. Γιατί είμαστε κομπλεξού πολύ και γιατί δεν βλέπουμε τώρα το έργο ότι ο Παναθηναϊκός. Πήγε στο Χίτα και δεν καταλάβαν τι είπε. Αυτοί είναι βλάκες που δεν καταλάβαν ή εσύ δεν τα πες καλά. Ήταν 10 άτομα εκεί πέρα, δεν το καταλάβαν τι είπε. Αυτό το κόκκινο. Αυτό είναι 9 βλάκες και ο κόκκινος έξυπνος. Αυτό είπε. Δεν τα καταλάβαν. Αυτό είπα πριν από λίγο. Δεν κατάλαβε κανένα τι είπα. Έτσι είπε. Τώρα πριν από λίγο. Έχει καμία σχέση αυτό που είπαμε αυτό που λέει. Έλα εδώ. Όχι, θα πάμε. Έχει καμία σχέση αυτό που είπε. Τι είπε. Τώρα πρέπει να πάρει. Τι πήγε. Αυτό που είπε. Και δεν το καταλάβανε, δεν είπε. Όχι. Όχι, εξήγησε. Ότι το πέρασε τα ψηλά. Ότι το πέρασε. Ότι θα το κάνουν οι νομικοί όπως θέλουν. Α, τίθηκε νομικό, γι' αυτό έβαλε το κουστούμι. Ότι το περάσανε, λέω. Ότι περνά τα ψηλά, ότι ο κανόνα. Γιατί ο νόμος έχει και παράθυρα τα οποία τα χρησιμοποιούν. Γιατί μας διάζει ο Χίτας τι έκανες εσύ εδώ, άλλη κουβέντα. Γιατί ρε φίλε ο Παοξής τώρα σου λέει, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν αφαιρεθούν βαθμοί και θα χάσει μόνο. Ο Χίτας κάνει τη δουλειά του, μια χαρά τη σχέση έχει με το θέμα. Τον γλύφεις τώρα, πέρυσι τον έβριζες. Ποιος τον έβρισε. Δεν έλεγες αυτή την εκπομπή του Ολυμπιακού, εγώ δεν θα πάω ποτέ. Εγώ είπα αυτή την εκπομπή του Ολυμπιακού. Έτσι δεν είπες. Πέρσι δεν με έλεγες που πήγαινα εγώ σε αυτή την εκπομπή. Λέω αβάτα στον Ολυμπιακό, κάνει. Όχι, για το Χίτα έλεγες. Για αυτό το σκουπίδι, έτσι τέτοια δεν έλεγες. Είπα εγώ το σκουπίδι. Έτσι δεν έλεγες. Αυτό το σκουπίδι. Έτσι δεν έλεγες, εγώ δεν πάω ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Τι φέρε, θες να βγάλω, σε βγάλω, σε κάνω ρόμπα. Περιμένεις πότε δεν μπορώ να πάω για να πας. Εγώ τι να πάω, ρε κοκκινό. Δευτέρα δικιά μου εκπομπή θα κάνω. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Πάμε ρε τέλειο. Έχει καζέψει. Άντε να μας μιλήσει τώρα. Και ο Μπερμπάκ. Κόψε τον άρε. Μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξοχικό, διάρρη, τριάρρη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια, αλλά μία είναι η λύση για την επικοινωνία σου. Η Vodafone ενσωματώνει την Ελλάδα online και φέρνει το Vodafone Home μία νέα μοναδική εμπειρία σταθερής και ίντερνετ για κάθε σπίτι. Με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Συνδυάσε κινητό Vodafone με σταθερό και ίντερνετ Vodafone Home για να απολαμβάνεις δωρεάν προσωπική εξυπηρέτηση για ό,τι χρειάζεσαι για κινητό και σταθερό και δωρεάν ρεζέρβα επικοινωνίας για να μην ξεμείνεις ποτέ από την επικοινωνία στο σπίτι, ό,τι και αν συμβεί. Το 2310-90-90 είναι δικό σου, είναι οι γραμμές φορτωμένες. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι που ακούτε το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και δημόσια, ναι. Δημόσια θα πεις, είσαι βλάκας ή όχι με αυτό που σε είπα έξω. Παραδέξω. Με αυτό που σε είπα, είσαι ή δεν είσαι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί αν δεν θα πεις το γιατί. Όχι, δεν θα πεις το γιατί. Όχι, γιατί είπες με αυτά που λέει είσαι βλάκας. Ποιος είναι τελικά βλάκας. Και ίδιο. Άμα σου δώσω ρεμία από εδώ, ξαπατρίγει, είχε χάρη που ήταν μπροστά. Ρόμπα ξεκούμποτη. Μην πουλάς πολύ μαγιά, μην έρθει πάλι κανένας εδώ πέρα. Ήρθε ένα κτίνος δύο μέτρα τώρα. Οπα, για να βοηθήσει το Στέλιο. Για καλό σκοπό ήρθε. Αυτός νόμιζε ότι ήρθε να μας δείρει. Λέει, όχι, θα πάμε ξύλο. Ήρθε ένας δίμετρος. Πήρα ένα μπουκάλι. Πήρα ένα μπουκάλι. Εγώ και τι μπορεί να το ρώτησε, ρε παιδιά, ο Φαλάκρος. Μεγάλο, λέει, τι νούμερο παπούτσια φοράς. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω πριν πάμε στον κόσμο. Αυτός τι λες να πίνει για να έχει φτάσει τόσο μπόρι. Τι λες να πίνει. Αυτός πίνει αλόε βιτάλ. Τι αλόε ρε. Καλόε βιτάλ. Άντα μπράβο. Ιστριπλούν. Ιστριπλούν. Και 10 μπουκάτσες τρέει τρώω για πρωινό. Ένα βόδι μέχρι και απάνω. Όχι βόδι. Ωραίος. Πεδαράς. Πεδαράς. Βόδι όρθιο. Εκατό. Ό,τι δεν μπορώ να το φτάσεις το κατακρίνει. Τι να φτάσω ρε. Βλέπει το Φελαϊνί την πρώτη φορά. Τι είναι αυτός λέει. Σαν θάμνος είναι. Την άλλη φορά λέει ζηλεύω το Φελαϊνί για το μακριμάγι. Ότι δεν μπορεί λοιπόν. 100% φυσικός χυμός βιολογικής κριτικής αλόης σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ. Κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, δίκταμο και κρύταμο. Μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Θα δείτε αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα και τηλεφωνήστε στο 2310-200-500 και αποκτήστε στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Μετρόπολης. 34 νευρών. Ευρών και 90 λεπτών. Ευρών. 34 ευρώ. Λοιπόν, δεν μας λες εσύ θα ήθελες να δουλεύεις για το Σαββίδη, γιατί από ό,τι φαίνεται είσαι μόνο για όπου υπάρχει χρήμα οποιοδήποτε κόστος. Και μόνο για πάρτι σου. Αμά. Εγώ και στο Σαββίδη να δουλέψω και οπουδήποτε να δουλέψω, θα πάρω ένα, θα βγάλει δύο. Ο Βεζιρτζής θα βγάλει, αυτό σε ρωτάω ρε Χαϊβάλη. Συμφωνώ με ο Βεζιρτζής θα είναι ο Μπερμπάτοφ της διοίκησης. Άντε μπράβο. Ό,τι και να γράψω για αυτήν την ομάδα είναι λίγο. Το εύκολο τουλάχιστον να κερδίσουμε την Καλονή. Δώστε κάτι ρε παικτάκια του ΠΑΟΚ. Σε αυτό το λαό που περιμένει από εσάς να τον κάνει ξανά περήφανο. Δείξτε λίγο φιλότιμο επιτέλους.
Λοιπόν, μην μιλά στο τηλέφωνο, τώρα τη εκπομπή. Κάτε το διπλό να βοηθήσει τον Ηρακλή. Τη γριά πήγε να πει. Όχι, μου ξέρει. Τη γριά πήγε να πει. Πάμε ρε στον κόσμο. 10 ώρες, ρε. Εμπρός! Εμπρός! Σε παρακαλώ, πες τον οδηγό μου να περιμένει κάτω και τα παλικάρια στο δεύτερο αυτοκίνητο. Ναι, καλημέρα στις γαλάζιες ταξιαρχίες. Το μήνα δεν έχει να βγάλει. Ναι. Έλα! Σε ποιον μιλήσατε, κύριε? Όχι, για τον κόκκινο λέω. Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα στις γαλάζιες ταξιαρχίες. Ναι. Καλημέρα στη γαλάζια Θεσσαλονίκη. Ναι. Χρόνια πολλά στην πόλη του Ηρακλή μας. Χρόνια πολλά σε όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Χρόνια πολλά στους ατελείωτους οπαδούς του Ηρακλή. 10 σελίδες Ηρακλής έχει σήμερα η Μέτροσπορ, τα γάρι. Τι να κάνει η Μέτροσπορ, βρε. Τι να, καλά που κάνω πρόμο εγώ και πουλάει η Μέτροσπορ. Αν περίμενα από σένα χαλιαμούτρα, δεν θα υπήρχε... Εντάξει ρε φίλε. Τι εντάξει ρε φίλε να πούμε. Τι εντάξει ρε φίλε. Κάνεις τη μαρμίτα, την έχεις κάνει παρακμιακή. Δεν τη βλέπει κανείς, θα σας πω εγώ. Πηγαίνεις κόντρα σε όλο τον κόσμο. Κόντρα, δηλαδή ο Νικολάκης ο Βεζιρτζής, φίλος μου, καλός άνθρωπος, ξέρεις εσύ δηλαδή και λες δεν κάνει και δεν... Ο Μπερμπάτοφ της διοίκησης, τι να κάνει ρε, τι να κάνει ρε, τι να κάνει, πήγε να χωθεί στην πολιτική, ο λαός του ΠΑΟΚ τον πέταξε έξω, ναι, κάνα το Ζαγοράκι βουλευτή, Ζουγκαράς πάει εκεί στο... Άντε ρε, τώρα πέφτε, τι να πάτε μπροστά ρε, το Βεζιρτζή, στα γεράματα, στο ποδόσφαιρο, να έφυγε πάρα. Ο Νίκος, ποιος Νίκος πρόσφερε πάρα πολλά. Δεν αμφιβάλλω. Δεν Νίκος μπορεί να προσφέρει κάτι τώρα. Πρέπει, δεν το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δεν τον κάνει. Επειδή είναι φίλος σου. Εάν πάρει λοιπόν τον μπάσκετο Σαββίδης, βρες με εσύ καλύτερο πρόσωπο από τον Νίκο. Το κατάλαβες. Τον μπάσκετο Σαββίδης. Ναι, τον μπάσκετο Σαββίδης. Και τι, να κοροντανοχτυπιέται με τη χοντρούλα του Άρη, ποιος θα βγει τρίτος. Άσε ρε, πάσε ρε. Η χοντρούλα με το Βεζιρτζή. Α, καημένη Θεσσαλονίκη. Η χοντρούλα με το Βεζιρτζή αντίπαλος. Τι να δει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά και. Παίρνω τηλέφωνο. Ναι, καλά κάνεις. Με το Ρατόπουλο που εσύ πρέπει να σε ακούγω. Πώς είπατε, κύριε. Μα ακούς τώρα. Ναι, ακούμε τώρα, ναι. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Για κάποιον άλλο λόγο ήθελα να πάρω που παίρνω τηλέφωνο. Καλά, εντάξει, μην μας το αναλύσεις. Τώρα πες τι θες να πεις. Ναι, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ναι. Γιατί έχεις προσθέσει στο DNA των παιδιών μου, συγκεκριμένα του γιού μου, αυτό τον ομορεαλισμό που το χρειαζότανε. Δεν είχε ο γιος σου ομορεαλισμό? Όχι, τον απέκτησα από σένα. Εντάξει, ρε φίλε, όμως. 4 χρόνια ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο, δεν σε πήρα τηλέφωνο. Το παιδί πόσο χρόνο είναι? Τώρα είναι στα 19, σπουδάζει νομική εξαιτίας σου. Εξαιτίας μου σπουδάζει νομική. Έλα, ναι, 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 ναι. Όχι, αν γελάς και ξέρεις γιατί παίρνω τηλέφωνο, δεν σε ακούω τακτικά. Καλά, η νομική, με το, η νομική με το δικό μου το θέμα τι σχέση έχει όμως? Έχει. Με γιατί το... σε παίρνω τώρα παρεμπιπτόντως, εχθές άκουγα την εκπομπή και πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου την έδωσε γιατί είπε ότι τι πτυχία έχεις. Εγώ λέω ότι δεν έχεις κανένα πτυχίο και να έχεις δεν γνωρίζω. Δεν σε ακούω τακτικά. Αλλά ο γιος μου σε ακούει εδώ και 4 χρόνια, σε άκουγε. Πέρασε πανεπιστήμιο εδώ φιλολογία, δε τελικά έφυγε στο εξωτερικό, βρίσκεται, είναι τακτικός σου ακροατής, παίρνει τηλέφωνο. Και ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να σε ευχαριστήσω που οδηγήσες το παιδί μου έτσι με αυτόν τον ομορεαλισμό στη νομική και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά, είναι στο δεύτερο έτος. Είναι εκνευριστικός όμως ρεαλισμός όμως. Είναι ένας ρεαλισμός που δεν βρίσκεται εύκολα. Εσύ τώρα εσύ μπορεί να νομίζεις ότι κάνεις πλακίτσα εκεί πέρα, αλλά δεν κάνεις μόνο πλακίτσα, κάνεις και πλακίτσα για εμάς που ίσως δεν σε ακούω και καθόλου τώρα βέβαια. Αλλά τελικά προσθέτεις και κάτι σε κάποιους ανθρώπους που ίσως να το χρειάζονταν αυτό το πράγμα. Αυτό το ομορεαλισμό το χρειάζονταν. Και οι καθηγητές του Πανεπιστήμιου αυτό με εξήγησαν που βρέθηκα πέρσι και με λένε από πού τον έχουν πάρει αυτόν τον ομορεαλισμό, τον έχει πάρει και λέω από έναν... Από έναν. Που έχει μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Από έναν τι, πώς τον περιέγραψες? Πες το πώς τον περιέγραψες. Από έναν τρελό θα είπες. Από έναν τρελό, αλλά και αυτοί τρελοί χρειάζονται. Και θέλω να σε πω το εξής. Πέρσι που βρέθηκα και έδωσε το όνομά σου στην εκπομπή, ακούνε βέβαια, τη γράφουν την εκπομπή σου και την ακούνε και επικοινωνούν και μαζί σου το βράδυ. Με το γιο μου. Το λέω τον Νίκο, Νίκο τον λέω τον γιο μου, λέω πώς αναφέρεις την εκπομπή. Λέει ο μικρός πριν 4 χρόνια. Ο μικρός παοκτσής είναι. Εγώ είμαι Αριανός κατά. Αριανός, φυσικά ο γιος Παοξής θα γινόταν. Τι θα γινόταν? Ναι, ναι, ναι. Με τους γουρουνάδες εκεί τι θα γινόταν? Δεν σε παίρνω και αθλητικά, ούτε με ενδιαφέρον. Ειδικά ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσω εκπομπής. Πρώτη φορά παίρνω, ίσως μην ξαναπάρω. Δεν μου λες, αισθάνεσαι αποτυχημένος ο πατέρας?
Ορίστε. Αισθάνεσαι αποτυχημένο στον πατέρα. Όχι, όχι. Πέρασε το παιδί. Ρε φίλε, συγγνώμη. Στα αθλητικά ήθελα να σε πω. Να σε ρωτήσω, δηλαδή, συγγνώμη. Είσαι Αριανό και το παιδί σου έγινε παοξή. Ναι. Ο γιο σου έπρεπε να ακούσει ένα ραδιοφωνικό τρελό για να μπει στην νομική. Εσύ τι έκανε, δηλαδή. Εγώ του πρόσφερα ό,τι μπορούσα να του προσφέρω. Πέρασε φιλόλογο, αλλά έχει διαμορφώσει άποψη ότι θέλει να κάνει αυτό. Και αυτό το πήρε, λέω, από το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Μάλιστα. Δεν κάνω πλάκα. Έχω δεν αμφιβάλλει κανένα. Εσύ. Ναι, εγώ δεν σε. Εγώ σε. Εγώ στο είπα για να με βρει, ρε. Άστο. Δεν σε βρίζω, δεν σε βρίζω. Όχι, εγώ στο είπα για να με βρει, αλλά νιώθει. Okay. Όχι. Να είσαι καλά. Έμπαινα λέω στο δωμάτιό του, άκουγα ότι άκουγε κάποιο ρεθμό. Εγώ στο είπα για να με βρει. Καλά, ξηγέσαι. Ευχαριστώ. Όχι. Τίποτα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σα. Να είσαι καλά. Αν θέλετε να αποσύρει το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και για ανταλλακτικά, όποιο ανταλλακτικό και αν χρειάζεται, αφή Κωνσταντινίδη, λύστο πάρτο ή πήγαινε το εκείνο στο λύστο να στο φτιάξουν επιτόπου με διετή εγγύηση με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Ο Βεζιρτζής είναι ο Μπερμπάντοφ των παραγόντων. Μεγάλη ιστορία πριν 25 χρόνια, όπως ο Μπερμπάντοφ πριν 10 χρόνια, 5 χρόνια, 3 χρόνια. Τώρα σάπισε να πάω στον κόσμο. Να πάω στον κόμμα. Εγώ κάνω κουμάντο. Εσύ κάνεις κουμάντο. Άιντε, γίναμε σικιόμοι τώρα. Σωστό, ναι. Έγινε φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, ο ναι. Γκρινιάρης Παοξής, έλα. Έλα ρε φίλε. Ο Βεζιρτζής των οπαδών. Καλά. Ποιος? Ο Βεζιρτζής των οπαδών. Τρώει αγγελίδι, να ξέρεις. Όπως η συντάξη παχουλές που θα δώσει πάλι ο Σαββίδης. Συνταξιούχοι ρε φίλε. Τι είναι, σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Συνταξιούχος ο Μπερμπάντος. Σαν αυτούς τους ντεμέκα αριστερούς με 300 ευρώ. Που τον βρήκε αυτό. Πρώτη φορά αριστερά. Εμείς θα σκίσουμε τα μνημόνια. Πώς θα τους σκίσουμε το σαφή, τα αυτά. Παιδιά. Σκίσαν το καλτσόν τελικά. Έλα Χριστιανό Πασόκη, έλα. Ναι. Φιλαράκι, αυτός ο Μπερμπάτοφ. Καλώς είναι. Ούτε έξω από την Τούμπα δεν έπρεπε υπομονή, να περνάει. Εσύ ρε σαν παοξάκι γνήσιο. Πες μου ειλικρινά. Ναι. Άκουσες ναι. την εισαγωγή μου. Την άκουσα. Έχω δίκιο που αγανακτώ με τον επαγγελματισμό ενός ανθρώπου. Ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος. Άκου λίγο. Δεν με παραξενεύει γιατί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που διοικεί αυτή τη στιγμή την ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μακράν άσχετος με το ποδόσφαιρο ρε φίλε. Καλά. Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, στο γήπεδο. Εγώ χθες είπα κάτι. Ένα δυο φιλαράκια μου. Τους λέω, αφού ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει για τίποτα. Δεν πηγαίνει ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για Champions League, ούτε για κύπελλο, ούτε για ομίλους του UEFA να πάει στους 4 και στους 8. Αφού έχουμε αυτό το τίποτα που λέγεται ΠΑΟΚ, γιατί να μην πάμε να το παρακολουθήσουμε και με αυτό που έχουμε να χαιρόμαστε. Μα αφού έτσι σε καταντήσανε, αυτή εδώ πέρα η κύριε να έχει 3.000 κόσμο σε ευρωπαϊκό μάτς, ενώ με ΠΑΣΟΚ γεμάτα διαρκείας, αεξή πρόεδρο, μέσα τσουβάλια τα λεφτά και έχει 25.000 σε κάθε αγώνα και τώρα έχει Ρώσο με Γιστάνα. Με ΣΥΡΙΖΑ, με Τζιτζικώστα να προτείνουμε. Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο. Και εγώ λέω ότι αυτός ο κύριος που μας δίκει είναι άσχετος με τον ΠΑΟΚ, το τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα μα θέλουν κάποιοι να το γλύφουνε και να φυλάνε το χέρι του και να γυρνάνε να μας απαντάνε ότι άμα δεν ήταν αυτός θα είμαστε σαν τον Άρη. Εγώ τον ΠΑΟΚ πάντως δεν τον βάζω σαν τον Άρη. Ούτε σαν την ΑΕΚ, το βάζω για κάτι παραπάνω. Απλώς για να καταλάβετε, φτάσαμε πλέον σε σημείο να ασχολούμαστε με το καλτσόν του Μπερμπάτοφ, με το αν θα βάλει γκόλο Μπερμπάτοφ, το αν οι μπαλαρίνες γίνανε καμπαλαρίνες. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτό είναι που λέγεται ΠΑΟΚ, σοβαρή ομάδα, σοβαρό σωματείο, σοβαρή οπαδή, σοβαρός όρος ο σύλλογος. Αυτοί ρε φίλοι είναι εκεί πέρα για να περνάνε την ώρα τους και να παίρνουν τα παγουλά τους μισθούς και μην νομίζετε ο Σαββίδης δεν ήρθε τον ΠΑΟΚ να τον κάνει μεγάλο, γιατί άμα ήθελε να τον κάνει μεγάλο θα τον έκανε από την πρώτη δεύτερη χρονιά. Αλλού είναι τα πράγματα που παίζονται. Γιατί μου το έδειξε όταν ήμουν ασύν 7 από τον Ολυμπιακό και εκεί πέρα πήγανε και γυρίσανε και μου είπαν ξέρετε τι, ότι δεν μας προσπαθούν. Υπομονή κάνε, χτίζει τον ΠΑΟΚ, φτάνει γρίνια. Υπομονή, περιμένετε τον Μπερμπάντοφ και ο Τούντορ θα μείνει. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εγώ μιλάω. Ναι. Από και ανώλευκη και πανέμορφη Άνω Πόλη. Σιγά ρε.
Πανέμορφη και ανώλευκη, όλοι μπλε είναι Ανοπόλη. Ανοπόλη. Μια ερώτηση λίγο. Ανοπόλη, άμα είσαι οδηγός νέος, ρε φίλε, έχεις πάρει παραμάζωμα ανώματα. Τι, πώς είτε εκεί πάνω, ρε φίλε, στην Ανοπόλη. Εντάξει, όχι. Στενά είναι αυτά. Είναι τόσο χαϊβάνι. Δεν έχει απολαύσει ποτέ τον καφέ του με την πόλη στο πιάτο σου. Δεν έχει, δεν έχει φάει ποτέ σε μια ταβέρνα εκεί πέρα να γουστάρει. Είναι, ξέρεις τα πει τώρα, είναι εξωγήινος για να μην πείτε ποτέ. Τι όμορφιά έχει αυτή η Ανοπόλη, πάνε τα μάξια. Αυτός δεν έκανε μια ερωτική βόλτα πάνω στα κάστρα να περπατήσει. Πού να ξέρει βρε τώρα. Εσύ έκανες ερωτικές βόλτες με τους καλογέρους απάνω στο αυτό. Ερωτικές βόλτες. Μια ερώτηση λίγο. Το πίστευα σαν μπουργιά. Ναι, φίλε, λέγε, ναι. Ναι. Ο Πάου χθες έπεσε με κόσμο και κλείσαμε τον θυρών. Ο Κουλιανός με έστειλε. Ο Κουλιανός με έστειλε μήνυμα και λέει: εγώ είπα 4.000 ότι ήμασταν. Άκου. Είπε ο Κουλιανός. Ο Κουλιανός είπε 4.000. Άκου. Ο Κουλιανός είπε. Άκου. Ο Κουλιανός είπε 4.000 ότι ήταν. Για να πει ο Κουλιανός 4 ήταν κάτω από 3. Αυτοί βγάλουν 6.000 εισιτήρια. Πόσα δεν μα τρελάνουν τώρα αυτοί. Μια πρόταση θέλω να κάνω, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Αφού ο κύριος Αβίδης στη Μόσχα είχε πάρει χίλιους υπαλλήλους και τους πήγε εκεί πέρα να υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν άβρεσε καμιά 30 αεροπλάνα να φέρει από τη Ρωσία καμιά 2-3 χιλιάδες να φέρει ότι έχει λίγο κόσμο. Θα φέρει για τον Τζιτζικώστα τώρα. Κόψε τον κύριο, είναι εμπαθής. Θα φέρει για τον Τζιτζικώστα τώρα. Ναι. Κόκκινο, εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Ραπτόπουλο που βλέποντας τη μαρμίτα μου άνοιξε την πόρτα του υπερφυσικού. Ζουν ανάμεσά μας. Πάμε κόσμο. Καλώς, καλώς. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το Θόδωρο. Αριανός από Αθήνα. Συγχαρητήρια, πολλούνται τα. Ήρθαν τα λεφτά. Μπράβο, μπράβο και καλές δουλειές. 4,5 μπράβο έδωσε στο δικό σου. Θα χορτάσουν όλα τα σκυλιά του. Και την Κυριακή γίνεται από. Θα τρώνε μπομφιλέ πλέον. Την Κυριακή, πώς τα λένε αυτά που. Τέρμα η κροκέτα. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν τα προϊόντα, τι έχει, τι δεν έχει να πούμε. Την Κυριακή θα τα κάνει και θα πάρει και τα υπόλοιπα. Και σώζεται. Σώζεται. Καρυπίδης φίλος με το Μαρινάκι, πούλησε τα αυτά στο Σαββίδι, πρώτος μάγκας είναι. Ίδιο αφημί. Δεν ξέρω. Ίδιο αφημί. Αυτό από το σκορ δεν εξαρτάται και τους γουρνάδες. Οδοντίατρος σε γλιτώνει. Πώς. Οδοντίατρος σε γλιτώνει. Εύκολα. Ξέρω εγώ. Εύκολα. Ναι. Μήπως έγινε δηλαδή κάτι άλλο τώρα, μην αναφερθούμε τέλος πάντων. Πάλι ψάχνεσαι με ξέρω. Η ομάδα θα πάει τρένο, δεν ανησυχούμε για τίποτα. Απλά ηθικά και μόνο κόσμος του Άρη. Νιώθει ότι πρέπει κάποια άτομα να τιμωρηθούν για τα λάθη που έχουν κάνει στο παρελθόν. Όλα βαίνουν καλώς, απλά είναι το παράπονο του Αριανού ότι κύριοι πρέπει να δούμε κάποιον να τιμωρείται για αυτά που γίνανε. Τώρα, επειδή χθες είπε ο Λαδός κάτι και μιλούσε για τον Άρη, να θυμίσω κάποια πραγματάκια. 2 κύπελα Ελλάδος, 3 πρωταθλήματα, 1 διεκδίκηση πρωταθλήματος, 4 ελικούς κυπέλου. Και θέλοντας και μην τα αναγνωρίζει, γιατί επικαλείται ότι είναι η αρχαιότερη ομάδα της πόλης, οπότε αναγνωρίζοντας την ύπαρξή του αναγνωρίζει και τα δικά μας. Για Ευρώπη δεν μπορεί να μιλάει, γιατί το διαβατήριό του έχει χτυπηθεί όσες φορές εγώ έχω παίξει Ευρώπη σε 3 χρόνια μέσα σύνολο. Οπότε άσο καλύτερα. 25.000 λαό Αθήνα για πλάκα τελικό κυπέλου, που εσείς θα θέλατε 3 ταξί να γεμίσει για να κατέβετε. Οπότε άσου τώρα, μην στείλ το πιάνεις στο σώμα στον Άρη. Στείλ τον να μιλήσει για τον Εράσιο Ηράκλη. Σε δείχνει ένα. Καλά που υπάρχει το μέτρο πρωτελία.gr και σε δείχνει. Αλλιώς θα ξέρεις τι χρώμα έχει η ομάδα σου, τα ξέχασες. Ναι. Παρακαλώ. Χάρη σε κάνει, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Έλα ρε παλικάρια. Έλα ρε, τι κάνεις. Λέγκατζες. Τι κάνουν τα λάνια του Θερμαϊκού. Ετοιμάζουν να σε πούνε συγχαρητήρια να... από παλέμαχο σε παλέμαχο. Και καλές δουλειές. Από παλέμαχο σε παλέμαχο. Ναι. Την κοπάνησε να πάει στο ξενοδοχείο και ούτε δεν έβγαλε άχνα. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Γρηγόρη σοβαρά και υπεύθυνο. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, αδερφέ. Ναι. Όπως είμαι εγώ άντρας, θέλω να είσαι και εσύ και να μου απαντήσεις τα ίσια. Σε ποιο μιλάς, στο κόκκινο? Ναι. Εγώ βγαίνω από το παιχνίδι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι, φίλε. Γιατί τώρα τελευταία ακούω για διαιτησίες, ευνοείται ο ΠΑΟΚ, κάνει ραν, στα ίσια και σαν άντρας. Στο μάτσο Ηρακλής ΠΑΟΚ, βάσει των φάσεων, ποιος ευνοήθηκε? Καμία ομάδα. Καμία ομάδα. Όχι. Πάμε τότε 1-1. 15ο λεπτό, είναι κόκκινη κατά του Ηρακλή? Δεν μπορώ, όχι. 35ο λεπτό. Θα μπορούσε να τη βγάλει και να μην πω τίποτα. Συγγνώμη, μπαίνει ο Ροτρίγκης. Επειδή λες, σου απαντάω, πες, θα μπορούσε να τη βγάλει και να μην πω τίποτα. Ωραία. Αν έπαιζες από το 15 με 10 παίκτες, πού θα ήσουν, στο 35. Δεν το ξέρω. Έδειξες και ότι με 10 παίκτες εδώ έφαγες από το Πανθρακικό 3 γκολ.
άκου τώρα να σου πω. Ρε Σιλαϊκάτζη, διηλύνεις τον κόνο παράδειγμα. Τώρα να σου πω κάτι. Είσαι εκτός για άλλη μέρα. Να μπω λίγο ανάμεσά σας και να πω κάτι το οποίο... πριν το μάτσο, ο κύριος Παπαθανασάκης με τον κύριο Σαββίδη βρεθήκαν στο ξενοδοχείο και ο Τωμάς βγήκε 3-3. Εσύ τι κάθεσαι και αναλύεις τώρα. Όχι φίλε, εγώ θέλω να μου πεις. Θες να σας πω το θέλω. Γιατί ακούω κάποιους να λένε ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται από τη διαιτησία. Το μάτσο να χτίσει ΠΑΟΚ. Με τη, ρε Λαϊκάτζη, με τη σημερινή εκπομπή τι σχέση έχει αυτό. Ναι, τόσες μέρες θέλω να πάρω και δεν μπορώ. Πήγε ο άνθρωπος και μίλησε με τον Σαββίδη Παπαθανασάκης και ο Τωμάς βγήκε 3-3. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα εσύ. Δεν μου λες Γρηγόρη. Ψάχνει να βρει αυτό το διαιτητή τώρα. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει την Καβάλα, τον Πανθρακικό και τον Πανατολικό. Και εσένα σε φταίει η διαιτησία. Αν εσύ τώρα νικούσες 2-3 μέσα στην Τούμπα και στο 93 έτρωγες τέτοιο γκολ όπως έφαγε ο ΠΑΟΚ, τι θα έλεγες. Τι θα έλεγα. Δεν θα διαμαρτυρώσουμε. Όχι. Πώς δεν διαμαρτύρονταν. Όχι, ρε Σιλαϊκάτζη. Εδώ διαμαρτύρονται. Στα παντελόνια που φοράμε. Για το Βοσκάκι, βρε, διαμαρτύρονται. Όχι. Στο φιλικό. Όχι. Εγώ δεν φωνάζω για τη φάση του Βοσκάκι που λένε για την κόκκινη, όχι. Για την υπόλοιπη συμπεριφορά του. Να σου πω κάτι, ότι με φίλους Ηρακλειδείς, Λαϊκατζίδες που έχω μιλήσει, όλοι έχουν πει ότι ο Ηρακλής ευνοήθηκε στο μάτς Ηρακλής. Εντάξει, μπορώ να έχω διαφορετική γνώμη. Μπορεί να μην φοβάται τη σειρά 10. Ένα δεύτερο. Μπορώ να έχω διαφορετική γνώμη. Ένα δεύτερο, τώρα πιο χαλαρό. Την Κυριακή μετά τις 12 σας περιμένουμε στα Τρίκαλα, έχουμε πάρτι στο Ρακοκάζανο. Να μην ξεχάσουμε. Ρακοκάζανο, πρόκειται για σένα, είναι. Λοιπόν, άμα έρθουμε στο Ρακοκάζανο στα Τρίκαλα, εμείς την Κυριακή. Θα ξαναρθούμε για εκπομπή την άλλη Κυριακή. Ελάτε, θα περάσουμε καλά. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα καζάνια. Ναι. Με παίρνει τη μία μέρα ο Γκέσκος με τον Παλευτέρη, είναι πάνω στην Κοζάνη σε ένα βουνό. Παράνομη. Έλα, λέει, να πιούμε τσίπουρα. Παράνομοι όλοι. Παράνομοι. Ο πρώτος σκόρ όλων των εποχών του Ηρακλή τώρα μας θυμήθηκε, μας πει να πάμε για τσίπουρα. Πού να πάμε για τσίπουρα. Παράνομοι. Με παίρνει άλλο τα Γρεβενά προχτές, είμαστε λέει, πίνουμε κάτι τσίπουρα. Έλα, άμα έρθω εκεί, λέω. Θα με χωρίσει η γυναίκα μου, θα ξεχάσω να γυρίσω, ρε πλάκα μου κάνει. Να σας πω κάτι, φίλε Λαγκαζή, να σου στείλω εγώ τρεις δικούς μου, να μην μείνει καζάνι για καζάνι εκεί πέρα. Τον Τερεπέογλου, τον Ντόπερμαν και τον Θόδωρο, τελείως. Βαρέλια τσίπουρο έχουμε. Τι βαρέλια, θα χρειαστείτε καινούργια παραγωγή με αυτού. Λοιπόν, φίλε, και όσον αφορά ένα τρίτο για τους φιλάθλους. Αυτοί δεν το πίνουνε, κάνουνε μπάνιο μέσα σε αυτό. Ακούς, όσον αφορά για τους φιλάθλους που λέει έχει ο Ηρακλής, έχει ο Άρης, εγώ θα σου πω για ΠΑΟΚ. Όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Γεια λίγο. Αν αρέσουν και εσάς εκπλήξεις, τότε υπάρχει μια υπέροχη έκπληξη για αυτό το Σάββατο. Ελάτε στο νέο pop-up κατάστημα της Vodafone στο Golden Hall. Το ξέρω ότι έχετε πάει, αλλά στις 28 Ενδεκάτου, αύριο δηλαδή, από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα, έχει opening party με μοναδικές εκπλήξεις δώρα και φυσικά πάρα πολύ κέφι. Θα είναι όλοι εκεί, περιμένουμε και εσάς. 23 10 90 90 90, περιφερειακός μέτωπο δυτικά μετά το τούνελ γίνεται της Σταναπού. Καλησπέρα, ο Γιάννης, ο φίλος μου Ταρίφας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, πρώην Ταρίφας μάλλον, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ακούω πολλά τηλεφωνήματα για το φίλο μου το Στέλιο που θέλουμε για το αναπηρικό αμαξίδιο και με στεναχωρείτε. Όποιος έχει τη δυνατότητα, την καλοσύνη και μπορεί, τηλεφωνεί στα 390. Έχουμε τα στοιχεία του Στέλιου, ο οποίος πρέπει και μπορούμε να τον στηρίξουμε να πάρει το αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο χρειάζεται και δεν το πληρώνει το κράτος. Πρέπει να το πληρώσουμε όλοι από τη ζέπη μας. Και ο ίδιος δεν δύναται. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. 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 Αργανός ελεύθερος. Τι εννοείς ελεύθερος, δεν έχεις παντρευτεί? Όχι, όχι, δεν ελπίζω σε κάτι, σε κανέναν, είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος. Απλά παρακολουθώ τα γεγονότα διακριτικά, έχω καταλάβει εδώ και χρόνια τι γίνεται και είμαι ξεκούραστος. Ούτε να αγχωθώ, ούτε να φωνάξω. 40. Αλλιώς σου περάσει. 40 χρονών, ρε φίλε, συγγνώμη. Όχι, όχι, όχι. Η οικογένεια έχει, φαντάζομαι. Αυτό μπορώ. Συγγνώμη, είπε σου πέρα ο Κωστής. Ναι, δεν πειράζει. Μπορεί και να το πάρω και σαν βρισκιά αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, η οικογένεια έχει, φαντάζομαι. Τα πάντα όλα κανονικά. Λοιπόν, γερός να είσαι. Όπως βλέπεις το ποδόσφαιρο γενικότερα, πέρα από καλαμπούρι, δεν αξίζει να ασχολείσαι μαζί. Μ' αρέσει ο αθλητισμός γενικότερα. Όχι, πέρα από καλαμπούρι δεν αξίζει να ασχολείσαι σοβαρά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ήθελα να πω το εξής. Επειδή τους ακούω και τους Παοξίδες και τους Ηρακλειδείς. Είπα εγώ ότι είμαι εργανός, έτσι, οπότε μπορώ να δεχτώ και μετά, ας πούμε, το οποιοδήποτε πείραγμα. Σήμερα αν έκανες
ένα μικρό ζάπινγκ στα ράδια και ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, θα άκουγες λέξεις όπως Πασόκ, όπως Μπατατούδης, όπως και εγώ δεν ξέρω τι. Δείχνουν και καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι όλο αυτό ήταν μέρος του συστήματος το οποίο τους διατηρούσε, εκεί που τους διατηρούσε, έτσι, τι εννοώ, παγωμένα χρέη, αλλά θα σε βγάζω Ευρώπη. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεννοήθηκε με τον Ιβάν, τον πήραν τα λεφτά, έχει τις δυνατότητες και κάνουν βήματα προς τα πίσω. Αυτό πρέπει να τους προβληματίσει. Αυτό πρέπει να τους προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν έχουν κάνει ίχνος ένα βήμα μπροστά, να πούνε ότι ρε παιδί μου, εδώ είμαστε καλύτεροι, εκεί έχουμε, αναπτύξαμε τις ακαδημίες, έχουμε λεφτά, κάνουμε αυτό. Τίποτα. Πρέπει να ξυπνήσουν, να το δουν αλλιώς. Έτσι και αλλιώς τα γράμματα ανέκαθεν στην Ελλάδα ήταν: ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, δεύτερος στην τάξη είναι ο Παναθηναϊκός, τρίτη η ΑΕΚ, τέταρτος ο ΠΑΟΚ και πέμπτη όλοι οι υπόλοιποι αναλόγως τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ή ποιος είναι στην κυβέρνηση. Αυτά είναι γνωστά. Και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια δεν γίνονταν. Απλά εδώ τι έγινε, βολεύτηκαν ορισμένοι του γνωστού συνδέσμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και ήταν και αυτοί ικανοποιημένοι. Πού είναι τώρα? Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πού είναι τώρα? Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά μεγάλωσαν. Μεγάλωσαν. Περάσαν 20-25 χρόνια και φτάνουν και τα 50 αυτοί. Εσύ παλεύεις για τον επιούσιο και αυτοί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι ακριβώς. Άκου. Αυτούς τους έβαλε στα μάτια Καραμαλής ο συγχωρεμένος για να μην τον βρίζουν. Ήταν το μόνο παράγοντα που δεν βρίζανε. Γιατί τους είχε βάλει στο Δήμο. Έχει σημασία. Μπήκανε. Α, μπράβο. Κάνανε τη μαγιά τους. Εγώ γιατί να σκάσω? Να σε καλά, φίλε. Γιατί να σκάσω? Να σε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Να ψήφι. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας στη χρονική. Την έχεις. Είναι τρία θέματα. Το πρώτο. Έπαιρνε πέρσι τακτικά ένας ακροατής ονόματι Κωνσταντίνος, ο οποίος στις αναλύσεις του με πρωτοφανή λεπτομέρεια και με πολύ καλά ελληνικά εκτιμούσε ότι το πρόβλημα για την κακή πορεία του ΠΑΟΚ και για όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Περιμένω, γιατί έχω πολύ καιρό να τον ακούσω το μεσημέρι, να ακούσω την εκτίμησή του. Πρώτον. Δεύτερον, εάν τελικά είναι οριστική η έλευση του Νίκου Βεζιρτζή, εγώ προσωπικά, αν μετά από 4 χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης αξιολογεί ότι το πρόβλημα, προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα που προέκυψαν στον ΠΑΟΚ, είναι η έλευση του Νίκου Βεζιρτζή, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εάν θέλει να επανδρώσει με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και περιμένω και την άποψη του κυρίου Κωνσταντίνου γι' αυτό, προκειμένου να λύσει τα διοικητικά προβλήματα του ΠΑΟΚ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το τρίτο. Είναι κάτι που το παρατηρώ εδώ και καιρό στην εκπομπή σας. Κανείς δεν αντιδρά και κανένας δεν κόβει ακροατή όταν κάποιος ακροατής βγαίνει και καταφέρεται εναντίον του ΠΑΟΚ, λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι ο παδί του ΠΑΟΚ είναι τσιράκια του Ολυμπιακού, ότι ο ΠΑΟΚ είναι τσιράκι του Ολυμπιακού, ότι είναι δεμένο στο άρμα, ότι είναι μπαλαρίνα του Ολυμπιακού και πολλά, μια ποικιλία τέτοιου είδους αναφορών, ότι είναι ευνοημένος από τη διαιτησία και όλα αυτά. Αντίθετα, αν πάρει ο παδός του ΠΑΟΚ και προσπαθήσει να τα αποδομήσει, πώς να πούμε τώρα. Για σένα λεγόγινο. Του επιτίθεστε. Εγώ λέω το εξής. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, και δεν αναφέρομαι στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, απέναντι στον Ολυμπιακό, με το μυαλό τους και με τον τρόπο που ήξεραν, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δώσει μάχες. Έχουμε χάσει οπαδούς. Έχουν χάσει οπαδοί το ποινικό τους μητρό. Γνωρίζω παιδιά που δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα από επεισόδια που γίνανε απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η κατά το κοινό λεγόμενον στάση των παοξίδων, των οπαδών απέναντι στον Ολυμπιακό. Και είναι κακό, είναι πρόστιχο να τους λερώνεται.
ανεξάρτητα από το τι κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και απέναντι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όποτε φαινότανε ότι στρέφεται στον Ολυμπιακό, υπήρχαν και εκεί εξεγέρσεις. Και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που λερώσαν τα ποινικά τους Μητρώα. Μπορείτε λοιπόν να πείτε ό,τι θέλετε για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, δεν μπορείτε να λερώνετε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία απέναντι σε αυτό το σωματείο κάναν αγώνες που όχι κατά την έγκρισή μου κάθε φορά και κατά την αισθητική μου, αλλά πάντως κάνανε. Και γνωρίζω δεκάδες, εκατοντάδες οπαδούς οι οποίοι καταστρέψαν τη ζωή τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ανέντιμο λοιπόν αυτού του τύπου. Και τέλος, το τηλέφωνο του Στέλιου θα το πάρουμε από εσάς μετά τη λήξη της εκπομπής. Υπάρχει στη γραμματεία, μπορείτε να το πάρετε και από εμάς πριν πεις τέλος. Υπάρχει τρόπος να έρθει κάποιος να πάρει χρήματα από κατατόπους ή πρέπει να πάμε εμείς να τα δώσουμε? Γιατί θα τα συνεννοηθούμε όλα, μην στεναχωριέσαι. Απλά λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ότι... δεν αφορά αιχμή απέναντι σε κανέναν από τους δύο. Αυτό, αυτό ακριβώς με πρόλαβες επειδή... μήνα, μισό λεπτό. Κατά συνήθεια. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή εσείς... δηλαδή όταν διαμαρτυρηθεί ένας οπαδός του ΠΑΟΚ για μια διαιτησία... έχω λόγο που σε διακόπτω. Έχω λόγο που σε διακόπτω, Σύφη. Έκανε πλάκα, μόνο πλάκα δεν είναι. Λέει ο Κώστας τώρα καλαμπούριζοντας, για σένα τα λέει, αλλά επειδή δεν τα πιάνουν όλοι, εσύ αναφερόσουν σε ακροατές οι οποίοι ελαφρά την καρδία λένε πράγματα. Έτσι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είσαι καλά. Προσωπική αιχμή. Το ξέρω. Για κανέναν από τους δύο συντελεστές. Είμαι σίγουρος. Εντάξει. Για χαρά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βόλου Πανελευθυνιακός 3-1 στο 45 λεπτό. Τελικά 501 Melbourne Speed Perth Glory 5-1 από ημίχρονο. Και 28-36 Καπάζ Ίντερ Μπακού 0-0 Χ. Ενώ στην Ινδία στο 5-14 Ατλέτικο Ντε Κολκάτα Πιούν Σίτι 1-0 με το ξεκίνημα του αγώνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι. Μισό λεπτό. Με συγχωρείς, μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα να δεις. Κόκκινο, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Με αφαίρεση βαθμών κινδυνεύει όταν γίνονται επεισόδια στην αρχή ή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μην λες ότι σου κατέβει. Το σκάνδαλο θα είναι αν το μάτς δεν γίνει, λέει, το 2005 ο Πανιώνιος Ολυμπιακός διακόπηκε με πετιότητα δύο ομάδων και ξανά έγινε. Γιώργος από Καστοριά. Αυτό είναι το δράμα, παιδιά. Ότι άλλα λέω και άλλα καταλαβαίνετε. Μάλλον εσύ φταίς, δε Κόκκινε, γιατί μάλλον. Στέλιο, είδες ότι άλλα λέω και άλλα καταλαβαίνετε. Γιατί τώρα εσύ το καλαμπούρις δεν είναι. Ενώ το εξηγήσαμε, το ξαναεξηγήσαμε και λέω λυπάμαι γιατί οι νομικοί θα το ερμηνεύσουν όπως θέλουν. Μην μπλέξεις με τα νομικά, άστα να πας. Σ' ακούω, φίλε, και συγγνώμη για τον χρόνο. Έλα, φίλε. Δεν περάζει, ευχαριστώ κι εγώ. Είχα μια πορεία, ρε παιδιά, μπορείτε να μου τη λύσετε? Αν μπορούμε. Ναι, λοιπόν, βασικά η πρώτη εκπομπή που ακούω, σας ακούω κάθε μέρα είναι του Ραγκάτσι και η τελευταία είστε εσείς. Γιατί μετά τελειώνει το δρομολόγιο που λένε. Ακούς τον κοντό. Λοιπόν, ορίστε. Ακούς τον κοντό. Ναι, κοντός. Εγώ ξέρω ότι είναι ο, πώς το λένε και τον δικηγόρο, ο πρόεδρος της... Κουγιάς. Της Λάρισσας, ο Κούγιας, ναι, εκείνον ξέρω κοντό εγώ. Πιο κοντό είναι ο Ραγκάτσης. Οχ, λοιπόν, ο Ραγκάτσης είναι ΠΑΟΚ. Και καλά κάνει. Ο Καζαμπάγκας είναι Παναθηναϊκός. Τι είναι ο Καζαμπάγκας? Παναθηναϊκός δεν είναι ο Καζαμπάγκας. Ο Καζαμπάγκας ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι είναι. Στέλεχος Τίας, λοιπόν, 7 είναι, φίλε. Ναι, ο Μπούζος είναι Ηρακλής. Από μικρό παιδί. Ωραία, εσύ είσαι Ηρακλής. Από γενεσιμιού μου. Ωραία. Η απορία μου είναι ο Ραπτόπουλος τι είναι. Αλήθεια, παιδιά, δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω με τίποτα αυτόν τον άνθρωπο. Εξωγήινος. Εξωγήινος. Ναι. Εκτός από εξωγήινος που σε ακούω κάθε μέρα να το λες. Πραγματικά τι είναι, μπορεί να μου πει? Πρέπει να είμαι κάτι. Γιατί πρέπει να είναι κάτι? Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είναι κάτι. Να στο πω, σωστά, να στο πω όπως ακριβώς είναι. Ναι. Αλλά δεν θα το παρεξηγεί γιατί πρέπει να το πιάσουν κάποιοι. Είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Και όπου υπάρχει ανακατοσούρα. Δώσ' τον ανακατοσούρα. Όχι, δεν κατάλαβες. Μόνο με τον πρώτο δεν είναι. Δώσ' τον ανακατοσούρα και πάρ' τον την ψυχή. Θα ψάξει να βρει τι λάθος, τι βρωμάει από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ ο παδός, άκου λίγο ποια είναι η διαφορά. Ο Ραπτόπουλος τον πρώτο θα κάνει το αδύνατο δυνατό. Να στον απομυθοποιήσει, όχι τον αδύνατο. Λάθος. Θα ψάξει να βρει τι ψεγάδι υπάρχει. Λάθος, δεν ξέρει τίποτα από εκεί. Καλά, καλά.
Δεν έχει ιδέα ο κόκκινο, άστον. Όχι, ρε. Άσε τον κόκκινο να λέει. Επειδή ρώτησε τι ομάδα είναι, αυτή την ομάδα είναι. Άσε τον. Φαντάζω, φίλε, να συνεχίζει να φαντάζει. Ο κόκκινο είπε, εγώ δεν σου απάντησα. Μπορεί να φανταστεί λοιπόν, ό,τι θέλει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μου λύσατε δύο απορίες. Η άλλη απορία ήταν τελικά απορία. Διαπίστωσα ότι τελικά ο Ουρακάτης είπε ότι είναι πιο κοντός από τον Κούγια. 100%. Και γιατί το λέει κοντό τον άλλον τρεις και λίγο. Αποθυμένο τους. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι, ρε. Είπα κι εγώ. Τι είπες εσύ, ρε. Είναι δυνατόν. Πάντως άκουσα τον οπαδό του ΠΑΟΚ και βούρκωσα. Δηλαδή με έπιασα τα κλάματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να πούμε. Και ξέρεις γιατί δεν θέλει το φεστιτζί, ε? Γιατί είναι δεξιός. Καλό. Κατάλαβες. Καλό. Κατάλαβες να πούμε. Κόπτεται να πούμε ότι εμείς. Δηλαδή αν ήταν, αν ήταν αριστερός. Θα τον έβγαζε στη φόρα. Τι αλήτηση. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε. Τον Μπερμπάτοφ που είναι Βουλγαρός, δεν τον πείραξε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Άκουσε τώρα. Εμείς βρίζουμε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Την ομάδα σου βρίζουμε. Έτσι. Δεν απευθύνεις. Δεν απευθύνεις. Δεν απευθύνεις. Τους οποίους συγκαταλέγεσαι κι εσύ. Θα σε κόψω. Δεν σε άκουσα μια φορά να πεις. Θα σε κόψω. Θα σε κόψω. Ρε εσύ άσε να πω αυτά που θα πω. Όχι, δεν θα πει, θα μιλάς σωστά. Αφού το έχεις. Γιατί το χαλάς τώρα. Γιατί ρε. Γιατί είναι τόσο σωστά και σοβαρά αυτά που είπε που θα το χαλάσεις. Θα τον κάνεις χαϊβάνι με το ζόρι. Δεν είναι. Όχι ρε, είπα εγώ ότι είναι έτσι. Αυτό πας να πεις ρε εσύ Κώστα. Όχι ρε φίλε. Αυτός με κατηγορεί. Συγκαταλέγεσαι λες και εσύ. Κατηγορεί ότι βρίζουμε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Κριτική έκανε. Και το ξέρει! Δεν τον άκουσα σου λέω μια φορά να πει ναι, ρε εσύ να πούμε. Γιατί βρίζετε εδώ τον Αντωνιάδη και τον Μάνο, ε! Γιατί να πούμε έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν ασχοληθώ με αυτή την ομάδα τη χθεσινή. Αυτή την οφθαλμοπάτη η οποία δεν μπορεί να κερδίσει τη Σιγκουάλα. Η Γκαμπάλα είναι όντως προβληματική. Η Σιγκουάλα. Η Μαντουβάλα, πώς τη λένε αυτήν. Πανάθεμά σε. Θέλω να σε κόψω και δεν μπορώ να κάνω. Άκουσε λίγο, βρε. Λοιπόν, δεν ασχολείστε να πάμε με τη μεγάλη ομάδα του Ηράκλη. Με το Παναθηναϊκό παίζει αύριο, ρε. Ξυπνήστε να πούμε ρε, της πλάκας είστε ρε. Δηλαδή τι θες να ασχοληθώ με το ευκολάκι. Θες να ασχοληθώ με το ευκολάκι. Τι να πω ρε, με της πλάκας είστε ρε. Με το ευκολάκι θες να ασχοληθώ. Με το ευκολάκι ρε. 2-1 βρε. 2-1 θα κερδίσουμε. Να τους δώσει και ένα πέναλτι για να μην κλαίγονται. Ρε εσύ τι κακό είναι αυτό με εσάς ρε να πούμε. Ρε τι FM ΠΑΟΚ είστε ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Στίλτον δεν αντέχετε. Δεν σ' αντέχω άλλο ρε. Παρακαλώ. Εμπρός. Ναι καλησπέρα. Λείπει ο Μάρτης Αψαρακοστή. Έλα Ολλανδός εδώ. Λοιπόν κύριε Σύθηκε, για κανέναν οπαδό καμίας ομάδος η οποία έχει χαλάσει το ποινικό του Μητρό δεν αναφερόμαστε ή ποτέ δεν θα έκραζε κάποιον ο οποίος για την ιδέα του και για την τρέλα του θα έκανε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, επειδή κύριε Σύφη δεν είστε εσείς τα πράγματα και είναι κάποιοι επενδυτές οι οποίοι είναι ανάλογα με τα οικονομικά τους συμφέροντα υποκινούμενοι και κατευθυνόμενοι, έτσι έχει γίνει και στον Άρη, έτσι έχει γίνει και στον Ηρακλή, δεν είναι δηλαδή, πανελλήνια πρωτοτυπία για εσάς αυτό που συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς επειδή πολλές φορές έχετε ευνοηθεί από τον Ολυμπιακό, επειδή πάντοτε θέλετε να έχετε διασφαλισμένη την πρώτη θέση στην πόλη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ρίχνοντας ομάδες, ρίχνοντας υπολήψεις, ψηφίζοντας εναντίον ομάδων, κρύβεστε στις τουαλέτες. Για ψήφους δεν μιλάς εσύ. Όχι, εγώ δεν πω τίποτα φιλαράκι. Εγώ είμαι άκουσα να σε πω κάτι. Εγώ αυτό που σου έχω πει ότι αυτό που χαίρομαι και γουστάρω είναι ότι η Ηρακλής είναι αυτόνομος. Δεν μπορείς να τον ψεγάσεις τώρα τίποτα. Η διατησία τον πάει κόντρα σε όλα, έτσι. Και όποιος μου λέει ότι ευνοήθηκε ο Ηρακλής στο μάτι με τον ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, δηλαδή τον εύχομαι τον ΠΑΟΚ τέτοιες διαιτησίες να έχει ειλικρινά. Ειλικρινά απέναντι στο 90, να του δώσει και ένα φάουλ έτσι, που το γκολ του Τζαβέλα κανένας δεν λέει ότι το φάουλ δεν υπήρξε ποτέ, έτσι. Δηλαδή αυτό. Αλλά και ότι δεν βγήκε όλος να πιάσει την μπάλα και τελικά δεν τον κάνα τίποτα και μπήκε τον γκολ, ότι θέλει να του δώσει και αυτό επιθετικό. Είναι αυτό που σου λέω.
Ο Ολυμπιακός είναι μάγκας για μένα, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί τους βάζει όλους συνεχάκια στον κόλπο τώρα που έχει ανοίξει τη διαφορά και σου είπα προσπαθεί να δώσει ζωή στον πεθαμένο. Αυτό γίνεται με τον Πάοκ, να ξέρεις γιατί τον θέλει στο παιχνίδι. Να το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Πάντοτε τον ήθελε, σαν την τέταρτη δύναμη. Εκεί την ακή είναι αυτό το πράγμα. Το μοναδικό που δεν μπορούσε να ελέγξει πάντοτε ήταν ο Ηρακλής. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά του. Και γι' αυτό δεν μπορεί ο Πάοκ αυτή τη στιγμή να προκόψει. Γιατί πλέον οι ισορροπίες στην πόλη κυριαρχεί να αλλάξει. Και οι συσχετισμοί. Και αν ο Ηρακλής συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, να ξέρετε ότι σε λίγο εσείς θα πηγαίνετε 3 χιλιάρικα και εμείς θα πηγαίνουμε 20 χιλιάρικα στο γήπεδο. Γιατί εσείς δεν προσμένετε σε τίποτα και εμείς περιμένουμε τα πάντα. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε διαγωνισμό σήμερα, είχαμε πάρα πολύ κουβέντα. Σε λίγο έχουμε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κυριάκο Κίτσο, Δημήτρη Καναλάκη και Τάνια Δήμου. Ο Κωστής μείνει καθημερινά. Καλό Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ. Για να είναι σε φόρμα, γιατί καταπολεμάει τους ιούς και για πολλούς άλλους λόγους. Δεν έχουμε προσθέσει πολύ σημαντικούς λόγους, όπως το ότι τονώνει τη σεξουαλική διέγερση και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Στην ηλικία που είμαστε. Περιέχει και στέβεια στο να έχει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ναι. Όλα καλά είναι. Λοιπόν, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθάει τους αθλητές για τις επιδόσεις τους. Έτσι. Λοιπόν, 2312-200-500 τηλεφωνείτε για να το αποκτήσετε στην τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών. Το Παΐσιο με αυτά ασχολείστε. Λοιπόν, λοιπόν, είναι μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Έβλεπε και τέτοιο Παΐσιο. Τα πάντα εν σοφία επίσης. Τα βλέπω αυτά ο Παΐσιο. Τα πάντα εν σοφία επίσης. Αυτά τα βλέπει ο Γρηγόρης. Αυτά τα βλέπει ο Γρηγόρης. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και ο Μπουλκουμένης πάει σύννεφο. Μπαλάντα ντελατρώμα το βράδυ. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, για το Στέλιο και το αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο χρειάζεται να συγκεντρώσουμε τα χρήματα. Επικοινωνείτε με τα 390, υπάρχουν όλα τα στοιχεία του, το τηλέφωνό του. Με τον Κωστή τα λέτε το βράδυ, αύριο. Εγώ να πω ότι προλάβαμε την είδηση της μεταβίβασης των Μαρινόπουλων στον κύριο Σαββίδη. Κύριος και συγχαρητήρια για την πρωτιά. Όχι, δεν πρωτιά, δεν το είπαν ακόμα, αλλά πήρε κάποια εκατομμύρια ευρώ προς τάντζα και την Κυριακή θα γίνει. Να, αυτό ξεχνάω τη λέξη. Πώς θα κάνουν αυτά, ρε, που μετράνε, να πούμε, στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα, πόσα είναι, τι είναι. Καταμέτρηση. Αυτό είναι, καταμέτρηση. Θα γίνει, να πούμε, καταμέτρηση και ο Άρης, ο πρόεδρος του, ο σημερινός, θα έχει μια ωφέλεια, θα πάρει μια μεγάλη ανάσα από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει. Βέρια, Αρβανιτίδης τα δίνει στον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης ανεβαίνει ο Ιβάν Σαββίδης, τα παίρνει ο Βρίζας, πάει εκεί. Ο Αγγέλαστος πάει προπονητής. Ο Μαρινάκης είναι φίλος με τον Καρυπίδη. Το τρίγωνο των Βερμούδων. Εντάξει, άντε, τα πούμε το βράδυ εμείς. Εμείς θα πούμε αύριο την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του αγώνα του Ηρακλή. Να είστε καλά. Την ώρα του